Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λογικά πρέπει να μ' ακούτε, ελπίζω. Να χαμηλώσω τον ήχο λίγο από το incoming. Λογικά πρέπει να ακούτε και το μικρόφωνο μου καλά. Η μουσική να μην επιβαρύνει. Τι κάνετε, πώς είστε? Κυριακή, Κυριακή γιορτή. Λοιπόν, 5 η ώρα, Κυριακή. Για όσους βλέπετε στο YouTube, το βλέπετε λογικά η Δευτέρα, η Τρίτη, πρωί, απόγευμα, ανάλογα πότε έχω φιλοτιμηθεί και το έχω ανεβάσει. Πώς είστε, πώς περνάτε? Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να είχατε μια όμορφη μέρα. Εγώ προσωπικά δούλευα μέχρι και αργά το μεσημέρι. Εδώ και κάνω ένα δίωρο, προετοιμάζομαι για το σημερινό. Και first, εννοείται, first όσο δεν πάει πρώτη φορά. Σήμερα δεν σε προλάβε για άλλη μια φορά, δεν θυμάμαι για τις προηγούμενες, αλλά σήμερα είσαι first. Μιχαήλοβιτς, καλησπέρα, καλησπέρα. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood. Τι κάνετε? Θα περιμένω λίγο, κάνα 2, 3, 5, όχι εντάξει τόσο πολύ, ελπίζω πως όχι. Να μαζευτεί ο κόσμος, θα πιάσουμε κουβεντούλα σήμερα. Εν τω μεταξύ, χειμώνας κατά τα άλλα, εγώ είμαι με τον Κοντομάνικο όλη μέρα. Παράθυρα ανοιχτά τέρμα, αρκετή ζέστη είχε σήμερα, για Δεκέμβριο πάντως έχει αρκετή ζέστη. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση γιατί πριν από μία εβδομάδα είχε 10 εκατοστά χιόνι. Δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω ότι ο καιρός μας δουλεύει. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε, πώς σας βρίσκω? Χιόνια σήμερα δεν έχουμε. Τα είδαμε, τα χαρήκαμε και με το παραπάνω. Είμαι ήδη στον δεύτερο τετραπλό καπουτσίνο της ημέρας και έχω πιει και άλλο ένα διπλό. Οπότε αναλογικά αυτή τη στιγμή είμαι στη 10η δόση καφέ για σήμερα. Καλά είναι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους σας όσους μπαίνετε σιγά σιγά και μαζευόμαστε. Ναι, σήμερα όλος παραδόξος, το πόλος παραδόξος μου αρέσει, έχω αρκετή ενέργεια, αν και έχω ξυπνήσει από πολύ πρωί και δεν έχω κοιμηθεί και πάρα πολλές ώρες, αλλά ναι, μάλλον είναι οι 10 δόσεις καφέ φαντάζομαι, οι οποίες με κρατάνε σε ενέργεια και παραπάνω. Λοιπόν, έχω κέφια, εν τω μεταξύ το αστείο ποιο είναι ότι τις Κυριακές τα live ειδικά και το Σαββάτο μου αρέσουν, αλλά το Σάββατο είναι ανάλογα και με το παιχνίδι, το παιχνίδι είναι ψυχοφθόρα. Της Κυριακής, ενώ είμαι με το που βατήσω το κουμπί να κάνω έναρξη ροής και να ξεκινήσω την εκπομπή, είμαι σε φάση, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο καραγουστάρω τη ζωή μου την ίδια. Και αυτό φαίνεται νομίζω. Λοιπόν, και ναι, καλησπέρα, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Το OK θα ήθελα, αν ακούγομαι καλά, σε ισορροπία με τη μουσική και δεν σας πειράζει πάρα πολύ. Βρήκα ένα καινούριο playlist, βασικά 4 καινούργια playlist διαφορετικά, τα οποία είναι σχεδιασμένα για Twitch και να μην έχουμε θέματα copyrights. Ελπίζω να μην φάμε copyright και στο YouTube, γιατί είναι σχεδιασμένα για Twitch αυτά. Τέλος πάντων, δοκιμαστικά είναι και μπορεί να βολέψει. Ποιο είναι το ωραίο με το σημερινό επεισόδιο? Εν τω μεταξύ, βλέπετε, ακουμπάω τουλάχιστον 40 εκατοστά πάνω από το γραφείο αυτή τη στιγμή το χέρι μου. Λοιπόν, ποιο είναι το ωραίο με το σημερινό επεισόδιο? Βλέπετε από πίσω έχει κάνει αλλαγή. Καλησπέρα, σήμερα θα έκανα κοπάνε επειδή μόλις σχόλασα, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στη σημερινή θεματολογία. Σήμερα όντως είναι ιδιαίτερο το θέμα. Λοιπόν, ωραία, αφού πήραμε και το Katie του ήχου, ποιο είναι το ωραίο με τη σημερινή θεματολογία, μιας που το έθεσες? Βλέπω από πίσω έχουμε αφήσει ένα κενό τεράστιο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνατε. Μαζευόμαστε τσούκου τσούκου. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό της Κυριακής. Της Κυριακής είναι πιο interactive από ό,τι του Σαββάτου. Αν και το Σάββατο θα ήθελα να σας έχω παρέα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω, από την προηγούμενη εβδομάδα σας έχω τάξει ότι θα κάνω τα strategy guides. Πρέπει καλώ την τα Σμαράγδα. Να τι πάνω σου πανατάσα, δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου Σμαράγδα. Χόλα, χόλα, ακόμα στα. Λοιπόν, και λέω θα ξεκινήσω να μαζέψω τα βιβλία για το σημερινό επεισόδιο. Και συνειδητοποιώ ότι παίζει να έχω πληρώσει τα περισσότερα λεφτά από όλα μου τα βιβλία για τα σημερινά. Καλησπέρα, καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, συνειδητοποιώ ότι παίζει να έχω πληρώσει τα περισσότερα μου λεφτά για τα βιβλία που θα σας δείξω σήμερα. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό φλασιά για τα ακόμα πιο ακριβά βιβλία που έχω αγοράσει, τα οποία θα σας τα δείξω μάλλον στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, τα σημερινά βιβλία είναι καθαρά strategy guides. Όσοι ενδιαφέρεστε έχουν να κάνουν θέμα, είχα κάνει και ένα επεισόδιο στο YouTube πριν από καιρό. Τι είναι τα strategy guides? Είναι οδηγοί στρατηγικής τεχνικά με τους οποίους εσύ μπορείς να μπει σε ένα παιχνίδι που σε ενδιαφέρει, πες στο PlayStation ή οτιδήποτε, και σου λέει tips που να βρεις κρυμμένα μυστικά. Αν παίζεις στο PlayStation για παράδειγμα ή σε οποιαδήποτε άλλη κονσόλα, πώς να βρεις τα trophies που χρειάζεται. Trophies είναι τα τρόπαια για να καταφέρεις να κάνεις το παιχνίδι
Platinum στην ουσία στο PlayStation ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν το μετάνιωσες που τα πήρες, άξιζε τον κόπο. Να σας πω την αλήθεια, τα συγκεκριμένα είναι περίεργη ιστορία τους. Θα το πιάσουμε σιγά σιγά, θα έχουμε σήμερα να λέμε πολλά πράγματα. Θα σας πω για το αν μετάνιωσα, για το αν δεν μετάνιωσα. Έχω κάνει και δώρο κανένα 2-3 σε φίλους, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, πιο πολύ. Όχι, εντάξει, δεν έχω μετανιωστώ που τα έχω κάνει δώρο. Αλλά ναι, θα τα ήθελα γιατί τώρα δεν τα βρίσκω. Λοιπόν, γι' αυτό είχαμε το προεδρικό του. Κι όμως, δεν είναι αναλυτικό. Δηλαδή, δες τώρα. Ένα μικρό sneak peek. Αυτό είναι του God of War, έτσι. Δες τώρα αυτό το πράγμα. Είναι αποκλειστικά πάνω στο τι πρέπει να κάνεις στο παιχνίδι. Δεν χωράει σε ένα προεδρικό του PlayStation αυτό. Λοιπόν, είναι λίγο ζώρικο να χωρέσει ένα τέτοιο σε ένα περιοδικό. Και συνειδητοποίησα ότι ρε παιδί μου, έχω πάρα πολλά. Και όχι μόνο έχω πάρα πολλά. Επίσης, κάποια από αυτά τα παιχνίδια θέλω να τα παίξω, δεν τα έχω παίξει ακόμα. Ναι, ντροπή μου, το ξέρω, αλλά δεν έχω κάτσει. Λοιπόν, ναι, και Σμαράγδα είναι μαζί και το Tomb Raider, το τελευταίο που δεν έχω κάτσει να παίξω. Δεν έχω παίξει όλα τα άλλα. Λοιπόν, και ενώ έχω δώσει αρκετά χρήματα, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφα στη βιβλιοθήκη. Απλά σε μερικά από αυτά, και θα είμαι ειλικρινής, η εκτύπωση δεν είναι τόσο καλή. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας δείχνω το God of War. Καταρχάς, στο χώρο, στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο να βρεις strategy guides. Πριν από χρόνια είχαν ξεκινήσει, και θα σας δείξω ένα-δύο νομίζω, είχαν φέρει μερικά από πάρα πολύ γνωστά παιχνίδια μεταφρασμένα στα ελληνικά. Αλλά γενικά, επειδή στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ το σπορ με τα strategy guides, στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο το άθλημα. Και εγώ που ανακάλυψα πρώτη φορά τα strategy guides, όσο και να δώσω να σας φανεί αστείο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος βίντεο στο YouTube που το λατρεύω, είναι τα Dumpster Dives. Dumpster Dives είναι τυπάδες στην Αμερική οι οποίοι μαζεύονται παρέες και πάνε και κάνουν dumpster στους κάδους των σκουπιδιών από παιχνιδάδικα, όπως είναι, σκέφτεται, διάφορες μεγάλες αλυσίδες gaming και ηλεκτρονικών στην Αμερική. Και εκεί, σε πάρα πολλά από αυτά, έβρισκαν πάρα πολλά άπειρα strategy guides. Εν τω μεταξύ, λέω, τι στον κόρο έκανε αυτά τα strategy guides. Έσχος να κάτσετε να το παίξει ASAP. Θα το παίξω επίσης, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το εξώφυλλο και θα σας δείξω όλα, είναι ένα και ένα τα εξώφυλλά τους. Λοιπόν, και λέω, τι στον κόρο έκανε τα strategy guides. Εν τω μεταξύ, ένας Κώστας γύρω στα 25-24 χρονών. Μεγάλος το ανακάλυψε το χόμπι. Λοιπόν, και έψαξα λίγο, βρήκα ότι τεχνικά ένα strategy guides είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο πάνω σε ένα παιχνίδι. Προφανώς για όσα παιχνίδια υπάρχουν, υπάρχει και το αντίστοιχο strategy guide. Στην Αμερική είναι πολύ δεδομένο και κυρίως Αμερική, να σας πω την αλήθεια, και η Αγγλία, αλλά κυρίως Αμερική. Κάποιος που θα αγοράσει ένα παιχνίδι που λατρεύει, θα αγοράσει και το strategy guide προκειμένου να το πάει όσο δεν πάει. Λέει μυστικά στο χάρτη, έχει το lore λίγο πιο αναλυτικά, λέει πράγματα που δεν προσέξεις και όντως υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα προσέξεις. Μία εταιρεία, υπάρχουν αρκετές εταιρείες, η Rockstar έχει τη δική της πορεία, θα σας δείξω και τις Rockstar σήμερα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες, αλλά η κυρίαρχη εταιρεία που φτιάχνει strategy guides είναι η Prima Games. Η Prima Games, αν και έχει λίγο απαρχαιωμένο site, μισό λεπτάκι να σας επικολλήσω το site της εταιρείας να του ρίξετε μια ματιά. Λοιπόν, η Prima Games έχει το εξής χαρακτηριστικό. Τα συγκεκριμένα strategy guides της εταιρείας, όπως είναι αυτό το God of War, νομίζω Prima Games πρέπει να είναι, νομίζω. Δεν παίρνω και ορκό, αλλά νομίζω ή όχι. Δεν είναι Prima Games. Όχι, δεν είναι Prima Games. Τι στον κόρο. Τέλος πάντων, είναι Prima Games. Ναι, είναι Prima Games. Γιατί έχω και τα φυλάδια μέσα. Λοιπόν, σου δίνει τέλος πάντων μαζί με το βιβλίο και το αντίστοιχο βιβλίο σε e-book. Τυπικά μπαίνεις στο site, εξαργυρώνεις ένα κωδικό. Δηλαδή, το βιβλίο τυπικά. Π.χ. εγώ τα αγόρασα από Amazon. Τα περισσότερα από αυτά είναι αγορασμένα από το Amazon, κάποια από το eBay, αλλά τα περισσότερα καινούργια από το Amazon. Λοιπόν, έρχεται αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο κόστησε 38 ευρώ. Λοιπόν, αυτό μαζί είχε ένα κωδικό, ένα κουπόνι, το οποίο το εξαργυρώνεις στο site της Prima Games, το οποίο σας το έβαλα, και σου δίνει και το αντίστοιχο, το ίδιο βιβλίο, ψηφιακό. Ώστε εσύ να μπορείς να μπεις μέσα στο tablet σου ή στο κινητό σου και να το έχεις από δίπλα. Περιττώ να σας πω ότι, ναι, μεν είναι ωραία να τα βλέπεις, αλλά την ώρα που θα πας να παίξεις το αντίστοιχο παιχνίδι για να μπορέσεις να προχωρήσεις ή οτιδήποτε, δεν βολεύει να έχεις το βιβλίο ανοιχτό. Δηλαδή, έπαιζα το God of War και δε, πραγματικά είναι και η εκτύπωση που δεν είναι τόσο καλή. Να σας δείξω τώρα μέσα. Βασικά, ας ξεκινήσω ένα. God of War. Αυτό έκανα 38 ευρώ. Ωραία. Hardcore. Υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχουν τα τύπου περιοδικό και υπάρχει και το hardcore.
τα σκληρόδετα, όλος παραδόξως δεν είναι πολύ πιο ακριβά από τα κανονικά. Όταν άρχισα να γκουγκλάρω πρώτη φορά στη ζωή μου και έψαχνα να βρω τι είναι αυτά τα στρατηγικά έτσι τα περιβόητα, συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Στην Αμερική για κάποιους κοστίζουν 5, 6, 7, 8 ευρώ, στον υπόλοιπο κόσμο, αν θες να το αγοράσεις, είναι πανάκριβα. Και όταν λέμε πανάκριβα, πάνω από 15 και 20 ευρώ αντίστοιχα του καθένα. Τέλος πάντων, είναι δύο είδη. Με απλό εξώφυλλο σε τύπο περιοδικό και με hardcover. Hardcover στην ουσία. Λοιπόν, κάποια από αυτά, όπως του Prima Games, έρχονται με κωδικό, ξαναλέω, ο οποίος μπαίνει και το εξαργυρώνεις. Αλλά σας λέω, όταν θέλεις να το παίξεις αυτό, δεν μπορείς να το έχεις μπροστά σου και να γυρνάς σελίδα. Ωραίο είναι κάποιον να τα διαβάζει τέτοιο, αλλά το tablet και ειδικά σε χάρτες, όταν όσοι έχετε ασχοληθεί με το gaming ξέρετε, όταν ψάχνεις να βρεις κάτι συγκεκριμένο και δεν βλέπεις το προοδικό που, στο tablet για παράδειγμα, κάνεις zoom in το χάρτη σε φάση και βλέπεις ακριβώς που θες να πας. Αν έχεις ξεχάσει κάτι, αν έχεις χάσει κάτι. Το συγκεκριμένο με βοήθησε να κάνω platinum πάντως στο God of War. Έψαχνα ένα κολόπουλο από αυτά που έπρεπε να σπάσεις τέλος πάντων και δεν ήξερα πώς τον κόρκα να ψάξω το βρω. Και τελικά τα πήρα ένα-ένα και κατάφερα και το βρήκα. Λεωνίδας TV donate 25 ευρώ. Τι φάση. Τι είναι αυτό. Έκανες donate και δεν εμφανίστηκε και δεν χτύπησε. Ότι. Διαβάζω το σχόλιο από κάτω και λέω τι έγινε. Καλησπέρα, καλησπέρα Παΐση, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο πώς είναι μέσα. Το συγκεκριμένο βοηθάει με τον κακό χάρτη του κόσμου. Ναι, το ψηφιακό είναι πολύ πιο ωραίο γιατί έχει ανάλογα με την περιοχή που πας. Και ζούμε επίσης, είναι ο καθολικός χάρτης και έχει κομμάτια περιοχή-περιοχή ανάλογα με το quest. Τι θες να κάνεις μέσα στα κτίρια, μέσα σε οτιδήποτε. Οπότε εσύ κάνεις ένα pizza, παπ, και στο πετάει μπροστά σου. Επίσης, πάρα πολλά από αυτά είναι interactive. Το οποίο πραγματικά είναι γαμάτο όταν παίζεις. Δηλαδή, έχεις το παιχνίδι σου, παίζεις το tablet από δίπλα, φορτωμένο προφανώς, και πατάς επάνω και σου δείχνει στην ουσία ακριβώς τι ψάχνεις. Και όχι μόνο, σου δίνει και πληροφορίες. Ή αν θες να φτιάξεις κάτι. Πατάς και σου λέει ακριβώς τα συστατικά από μια συνταγή, από ένα όπλο ή από οτιδήποτε. Γενικά, εάν κάποιος δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά, μπορεί να αγοράσει τα αντίστοιχα ψηφιακά και το συνιστώ. Πραγματικά, από το να δώσει 38 ευρώ, καλύτερα να δώσει 10 ευρώ και πάρε την αντίστοιχη, τον κωδικό για να το εξαργυρώσεις. Το οποίο μπορείς να το βρεις και σε εκπτώσεις. Όταν είναι φρέσκα, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν είναι ολόφρυξα, κάνουν γύρω στα 40 ευρώ αυτά το καθένα. Το μεταξύ είναι πολλά τρόπο που τα βλέπω και έχω δώσει πολλά λεφτά. Τέλος πάντων, θα το καταλάβετε και μόνοι σας τα πολλά λεφτά που έχω δώσει για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά αντί να το δώσεις αυτό, μετά από ένα διάστημα, μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες, αυτό θα πέσει γύρω στα 20 ευρώ. Με 15. Βέβαια, βάλε και τα μεταφορικά να το φέρεις από Αγγλία ή από Αμερική. Από Αμερική, ξεχάστε το. Από το αγγλικό Amazon είναι πιο εύκολο να το πάρεις. Όλοι έχουν έρθει από αγγλικό Amazon. Λοιπόν. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, καλύτερα πιο άμεσα τσιμπήστε το. Μετά από λίγο γίνονται ψιλοσυλλεκτικά ανάλογα και με το παιχνίδι. Αν το παιχνίδι είναι μαπά, sorry που θα το πω, αλλά δεν πιάνουν μία. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει κάποια παιχνίδια τα οποία δεν κυλήσανε. Οπότε τα αντίστοιχα strategy guides δεν αξίζουν και πάρα πολλά. Anyway, αν κάποιος θέλει να απολαύσει ένα game 100%, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσφορά. Θα σας δείξω τώρα για να καταλάβετε λίγο και πώς είναι μέσα. Αυτό είναι το χειρότερο. Βλέπετε υπογραφές από το αντίστοιχο crew που έφτιαξε. Επίσης, fun fact. Είχα κάνει unboxing τη συλλεκτική από το God of War όταν είχε έρθει. Και εν τω μεταξύ πάνω έχω εικόνα, έχω κάδρο από το God of War. Λοιπόν, και έστειλα το unboxing στη Santa Monica. Santa Monica είναι το στούντιο. Και απάντησε το στούντιο και μου άρεσε. Απάντησαν τέλος πάντων ότι τους άρεσε το unboxing. Που δεν κατάλαβα χρηστό, αν και δεν μίλησα πάρα πολύ σε αυτό, πιο πολύ το έδειξα. Και το στούντιο που έφτιαξε το παιχνίδι στην ουσία είχε αντιδράσει στο βίντεο που είχα κάνει και είχαν γράψει κιόλας συγκεκριμένα σχόλιο ότι τους άρεσε το τσεκούρι. Γιατί έκανα το unboxing με τσεκούρι και μου γράψαν από κάτω nice axe. Και ήταν γαμάτο αυτό το ωραίο, το ότι ξέρεις αυτός που έφτιαξε το παιχνίδι, το έπαιξε, απαντάει σε σένα ρε παιδί μου. Γενικά είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, σας το λέω. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, ακόμα δουλεύει. Λοιπόν, να σας δείξω πώς είναι μέσα. Ξεκινάς με τα βασικά, βλέπετε έχει πάρα πολύ κακή εκτύπωση το συγκεκριμένο, οι εικόνες είναι άθλιες. Γι' αυτό προτιμούσα να το βλέπω στο tablet, σου δείχνει τα skills, είναι όλο στα αγγλικά προφανώς. Σου λέει τι build να κάνεις στην ουσία, έχει στατιστικά, εντάξει είναι λίγο τεχνικά χαρακτηριστικά όλα αυτά. Σε κάποιους μπορεί να φαίνονται υπερβολικά θα έλεγα. Βλέπετε έχεις τους χάρτες και αυτούς τους χάρτες για παράδειγμα από κάθε περιοχή, τους έχεις και ψηφιακά.
δηλαδή στο tablet. Οπότε σκεφτείτε πόσο πιο πρακτικό είναι στο tablet να ζουμάρω, να πατάω εδώ πάνω για παράδειγμα, παπ, και να μου βγάζει τι υπάρχει εκεί, από το να ψάχνω να βρω. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές έχει πώς να κάνεις defeat κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι είναι δύσκολοι και πάει λέγοντας. Βέβαια, ας μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ πιο πολύ τους χάρτες ήθελα για να βλέπω που πάω και τι ψάχνω να βρω. Δεν κάθομαι να πολύ διαβάσω όλα αυτά, να πω την αμαρτία μου. Και στο τέλος, εκτός από τις ευχαριστίες, υπάρχουν και fan art στην ουσία, το οποίο σου δείχνει κάποιο εικαστικό του παιχνιδιού, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Για το FPA, λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Amazon, γιατί είναι πια μεγάλη ιστορία και έχω παραγγείλει αρκετά βιβλία από Amazon και τα πολύ ακριβά βιβλία που έχω τα έχω πάρει από Amazon. Για παράδειγμα, το πιο ακριβό βιβλίο που έχω αγοράσει είναι του Elder Scrolls Online, τα Lore Books, τα οποία θα σας τα δείξω σε άλλο επεισόδιο. Είναι αυτό εδώ, το καφέ, το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό εδώ κάνει 80 ευρώ. Αυτό εδώ, για παράδειγμα, αυτό εδώ. Αλλά είναι γαμάτο και θα κάνω αφιέρωμα σε αυτό και σε Lore Books κάποια άλλη στιγμή για άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτό. Αυτό κοστίζει 38 ευρώ. Ωραία. Κάνε τη μετατροπή σε pounds. 38 ευρώ σε pounds. Το παραγγέλνεις από το Amazon. Βάλε και καμιά δεκαριά κατά μέσο όρο με 5 έως 10 pounds περίπου είναι τα μεταφορικά. Οπότε υπολογίζεις πώς θα σου έρθει. Πληρώνεις με κάρτα. Τυπικά πληρώνεις με Visa. Ακόμα και αναλήψεων σας, όσοι έχετε αναλήψεων που είναι κάρτα Visa. Απλά μπαίνεις, πληρώνεις και σου έρχεται. Γι' αυτό ξαναλέω, αν θες να τα γλιτώσεις όλα αυτά, μόνο με τα μεταφορικά το αγοράζεις ψηφιακό και τελειώνει η ιστορία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε το Συμπικατέ, μαζευόμαστε σιγά σιγά παρέα. Λοιπόν, ξαναλέω, είμαι ήδη στο 10ο τουλάχιστον καφέ για σήμερα. Αυτό είναι τετραπλή δόση εσπρέσο. Λοιπόν, πού θα τα πληρώσεις στο Amazon? Λοιπόν, καταρχάς, μια που ανοίγουμε πολλά πράγματα και πολλά μέτωπα. Καλησπέρα, καλησπέρα σα όσου μπαίνετε. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο με το Amazon. Τα περισσότερα από αυτά τα strategy guides, ξαναείπα, τα αγοράσα από το Amazon. Πού? Στο Amazon προτείνω το αγγλικό. Γιατί στο γερμανικό ή στο ισπανικό ή στο γαλλικό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να την πατήσεις, να σου έρθει γερμανόφωνο βιβλίο ή γαλλόφωνο, που είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα και να μην το προσέξεις. Από το αγγλικό Amazon της Αγγλίας, τυπικά το com.uk, amazon.com.uk, λοιπόν, σου έρχονται με την τιμή που θα πληρώσεις, όσο είναι, αν και είναι πιο ακριβό από τις Αμερικές, αλλά πληρώνεις μόνο τα μεταφορικά και καλό είναι να πάρεις, αν θες, 2-3 πράγματα, ώστε με ένα σμπάρο να έρθουν όλα μαζί. Το προτείνω. Πληρώνεις με απλή Visa, όλες οι αναλήψεων οι κάρτες σας είναι Visa, οπότε μπορείς απλά από αυτήν, εγώ με αυτή πληρώνω τυπικά στο Amazon μου. Οπότε έρχεται και τυπικά πλήρωσα το βιβλίο και πλήρωσα και το αντίστοιχο αντίτιμο του τέτοιου. Και αυτό είναι όλο. Το ΦΠΑ, οτιδήποτε είναι εδώ μέσα. Έρχονται. Ακόμα και σήμερα έρχονται κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα και κάποια από αυτά έρχονται και πολύ γρήγορα. Υπάρχει το αντίστοιχο Book Depository, αλλά έχω κακή εμπειρία από το Book Depository προσωπικά και δεν το συνιστώ τόσο προς το παρόν. Η ταχυδρομική, ναι, η ταχυδρομική, το συγκεκριμένο φταίει, τα λεπτά ήταν. Δεν ήταν ταχυδρομική, για το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν στα λεπτά. Ενώ έπρεπε, έμενα στο χωριό τότε. Κανονικά έρχονται με courier στο σπίτι. Αλλά όταν μένει σε χωριό, πολλές φορές τα λεπτά courier για παράδειγμα, γιατί συνήθως με λεπτά courier δουλεύει για κάποιο λόγο περισσότερο το Amazon, είναι Speedex, ανάλογα τι θα βρεις. Στο δικό μου το χωριό για παράδειγμα, τα λεπτά courier δεν το φέρνανε και το δίνανε στο κανονικά τα λεπτά και σου λέει φέρτο με τον ταχυδρόμο. Οπότε είχαν σκάλε 5-10 μέρες. Οπότε ξανακαταλήγουμε στο γεγονός του ότι αν θες εσύ να τα γλιτώσεις όλα αυτά και λεφτά και ταλαιπωρία, απλά πάρε το ψηφιακό με 5-10 ευρώ. Βέβαια, μέσα και πολύ μεγαλύτερος μάγκας, και εδώ το συνιστώ, μπορείς να το ψάξεις να το κατεβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα καινούργια τα βιβλία δυστυχώς δεν τα βρίσκεις τόσο εύκολα. Έχω βρει αρκετά strategy guides ψηφιακά, αλλά είναι για παλιά παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία δεν ξέρω αν θα κάτσω ποτέ να τα παίξω. Για τα καινούργια, ό,τι βγαίνει, δυστυχώς δεν θα το βρεις. Οπότε γλιτώνεις κόπο, γλιτώνεις λεφτά, γλιτώνεις ταλαιπωρία, το παραγγέλνεις, σου έρχεται κυριλέ. Άρα το πρώτο. Ναι, υπάρχουν και σε ελληνικά, στο public θα το βρεις. Τα περισσότερα θα τα βρεις στο public αν βρεις κάποια από αυτά. Απλά είναι ακριβά. Λοιπόν, ισχύει ακόμη και μέχρι σήμερα για το UK Amazon, γιατί θέλω να πάρω κάτι πράγματα. Ναι, ισχύει. Τελωνίο δεν τρώω στο UK. Από όσο ξέρω, στο UK δεν θα φας τελωνίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φας προς το παρόν τελωνίο. Πρόσφατα είχα αγοράσει κάτι, δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά έχει έρθει. Λοιπόν, το GOG μερικές φορές δίνουν και artbook. Αυτά είναι ψηφιακά. Στο GOG τα κατεβάζεις ψηφιακά το artbook. Αυτά είναι του παιχνιδιού, τυπικά.
Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ μου αρέσει, έχω και σελιδοδείκτη μέσα. Τι έψαχνα τότε να βρω. Έχω σελιδοδείκτη εδώ και είναι σε φάση. Αυτό είναι προσφορά και καλά. Και είναι σε φάση πώς να κερδίσεις τις Βαλκυρίες. Βαλκυρίες. Όποιος έχει παίξει τον God of War ξέρει τι πίκρα ήταν οι Βαλκυρίες. Anyway, με αυτό έγινε πλάτινο και είναι πραγματικά πανέμορφο, είναι βελουτέ. Είναι πολύ ωραίο εξοφλό, βέβαια. Πονεμένη ιστορία, έτσι μου ήρθε χτυπημένο, δεν το χτύπησα εγώ, οπότε. Α, είναι και αυτό το κακάο. Λοιπόν, η πλειοψηφία έρχεται με αυτές. Εμένα στο χωριό έρχονται με ελτά, courier μέσω των ελτά. Πολύ σπάνια. Εδώ στο σπίτι, στη Μύρινα, κάποιες φορές έρχονται με Speedex, σε μένα προσωπικά. Πάμε τώρα σε ένα το οποίο είναι μόνο για το multiplayer. Δεν το έχω δοκιμάσει, αν και το έχω και στο PlayStation και στο PC το παιχνίδι. Call of Duty Warfare 2. Βλέπετε, είναι αυτό το περιοδικέ. Η τιμή αυτού, εγώ το αγόρασα μεταχειρισμένο το συγκεκριμένο από Amazon, όχι από Amazon, από eBay, συγγνώμη, γύρω στα 2 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι χάρτες, είναι πώς θα κάνεις διάφορες αποστολές. Τύπου περιοδικό και 2 ευρουλάκια το συγκεκριμένο, αλλά είναι, θα τα βρείτε προσφορές. Λοιπόν, το έχω πλατίνα 3 μέρες για να βγει η Βασίλισσα, πολύ δύσκολη. 2,5 ώρες την πάλευα, αλλά έχω και βιντεάκι σε φάση το τραβούσα. Τότε είχα πορωθεί, φώναζα πρώτη φορά. Γεια, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδιά, καλώς ήρθατε όλοι. Λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία μπορώ να πω, παιχνίδαρος. Το έχω κάνει 100%. Το μόνο που δεν έχω βρει και η αλήθεια είναι δεν μπόρεσα να ξαναγυρίσω γιατί με κλείδωνε εκεί μέσα στα ορυχεία που ανέβαινες για να πας στο δράκο. Ένα chest την είχα βρει. Το μόνο πράγμα που δεν έχω βρει σε όλο το παιχνίδι είναι αυτό. Όλα τα άλλα τα έχω κάνει 100% όλα. Οτιδήποτε υπήρχε να βρεθεί το βρήκα. Αλλά εκείνο το chest, ένα chest κάπου το έχασα, δεν το βρήκα. Και μετά, όταν ήθελα να ξαναγυρίσω, επειδή ήταν. Είχαν πέσει, είχαν κλείσει. Αν θυμάστε καλά, που γίνεται κατάρρευση στο τέλος πάνω και πέφτουν τα βράχια στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να ξαναμπείς μέσα στα ορυχεία. Οπότε εκεί αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσα να γυρίσω να ψάξω να το βρω με την ησυχία μου. Και σταμάτησα, εντάξει, 100%. Δεχόταν, άμα ήξερα την παίξη, δεχόταν. Αλλά ήταν ζόρικη η άτυχη. Είχα βρει στρατηγική δική μου, δεν το είχα διαβάσει από το τέτοιο. Είχα πάει με το δικό μου θεό σε φάση. Αν και είχα φτιάξει ένα καλό build από γάντια και από. Ήταν αυτό το χέρι που έκανε slow time, slow το χρόνο και πετούσε μπροστά μια ακτίνα πάγου. Ξεκινούσα έτσι. Έμπαινα, πετούσε αυτό το frost, τέτοιο που έκανε τον πάγο που την πάγωνε. Κατέβαζα τη ζωή. Και προσπαθούσα να είτε με αλυσίδες είτε με το τσεκούρα και το τσεκούρι ήταν πιο αποτελεσματικό να τη χτυπήσω. Και όταν έβλεπα ότι πήγαινε να πεθάνω, ενεργοποιούσα το Rage Mode, το οποίο είχε φορτώσει. Χίλαρα, δεν έτρωγα damage. Ξανά μετά φούδλαρε το τέτοιο, ξανά τα ίδια. Με το που πήγαινα να χάσω ζωή, Rage Mode, τσούκο 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 τσούκο, 2,5 ώρες μετά τα έβγαλα. Ο Ατρέας ήταν αλλού. Ναι, ο Ατρέας ήταν πραγματικά αλλού. Oh boy, boy. Εν τω μεταξύ πετάει το μαλλί μου σαν κάτι παπαγαλάκι, είναι σε φάση. Anyway. Λοιπόν. Αρκετά διασκεδαστικά. Πάντως, αυτό εδώ δεν έχει πιάσει τόπο καθόλου, γι' αυτό και δεν μετάνιωσα τα 1 ευρώ που έδωσα 2 πόσο πήρε για να το αγοράσω. Λοιπόν. Παιδιά, η στιγμή της πόρωσης όταν νίκησες τη Βασίλισσα που απλά την πατάς κάτω και κρακ της ξυλώνει στα φτερά. Εκεί ήταν το αποκορυφή. Τώρα εντωμεταξύ, όσοι δεν ξέρετε και αν έχετε ασχοληθεί με το παιχνίδι, δεν τι λένε αυτοί που έχουν πορωθεί τώρα κάτω. Αλλά σε φάση αυτό το momentum όταν νικάς τη Βασίλισσα των Βαλκυριών στην ουσία. Ωρε φίλε, το συνέστημα. Ήταν λες και τα ξύλωνα εγώ ίδιο στα φτερά. Πραγματικά τόσο πολύ είχα πορωθεί με αυτό και τόσο πολύ μου είχαν γυρίσει τα μυαλά. 2,5 ώρες να σκοτώνομαι και ξανά και ξανά και ξανά. Που στο τέλος, ρε φίλε, ήταν λες και τα ξερίζωνα εγώ. Πραγματικά το συνέστημα ήταν τρομερό. Αχ, αυτά είναι τα ωραία. Παίζει ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, και σε φτιάχνει, σου ανεβάζει την ψυχολογία αφού την καταστρέψει. Λοιπόν, αυτό ήταν το God of War. Πολύ ωραίο strategy guide. Είναι, πλέον δεν το βρίσκεις. Ας μην κοροϊδεύομαι, δεν το βρίσκεις. Μόνο ψηφιακό. Και το συνιστώ. Πάρτε το ψηφιακό. Είναι κακή έκδοση. Είναι πολύ κακή έκδοση. Ψιλομετάνιωσα για τα 38 ευρώ που πλήρωσα. Γιατί δεν το χρησιμοποίησα σχεδόν καθόλου το βιβλίο. Απλά όλο το έκανα στο tablet. Το πέρασα. Ήταν πολύ πιο βολικό. Γι' αυτό σας ξαναλέω, είναι από τις φορές που θα σας πω. Αν κάποιοι τα θέλετε μόνο για να τα βλέπετε και μόνο να τα έχετε στολισμένα, ναι. Αλλά δεν αξίζει τα λεφτά σε φάση, τουλάχιστον γι' αυτό, για αυτή την εκτύπωση. Υπάρχουν όμως και άλλα που θα σας δείξω, τα οποία δεν θα τα βρείτε και πραγματικά είναι υπέροχα. Και όσοι είστε στο χώρο του gaming και όχι μόνο, υπάρχει ένα παιχνίδι που έχω αναφέρει πολλές φορές.
Όσοι είστε από παλιά εδώ στο κανάλι, θα είχατε, πριν να ξεκινήσω τα stream εδώ πέρα, ίσως να είχατε δει, λέει τι λέει, να, και βλέπεις κάτι τύπου στο YouTube που... Εντάξει, αυτό είναι, όλη του η ζωή ένα παιχνίδι, οπότε κι εγώ άμα παίζα μόνο ένα, μετά από λίγο θα ήξερα να το παίζω, εντάξει, χαίρο πολύ. Απλά θέλει προπόνηση όλο αυτό, δεν είναι κάτι. Γίνεται, απλά θέλει να είσαι, εγώ πάλι δεν έχω συγχρονισμό. Είμαι τελείως ασύγχρονος, γι' αυτό και δεν έμαθα ποτέ μουσική όσο και να προσπάθησα. Για κάποιο λόγο δεν έχω συγχρονισμό, δεν μπορώ να κάνω αλληλουχίες πολύ εύκολα όταν παίζω. Είμαι λίγο γιολαρία, πιο γιολαρία παθαίνεις. Είμαι από τους τυπάδες που όταν παίζουν fighting απλά πατάνε τα κουμπιά όλα ή βρίσκουν μια κίνηση που τους κάνει και χρησιμοποιούν αυτή μέχρι το τέλος. Τέτοιος είμαι. Και τα κόμπο ειδικά ποτέ ξεχάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάμαι πα. Πρέπει να παίξω ίσα με 15 ώρες για να μνημονεύσω κάτι ή τέτοιο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο όμως. Το επόμενο το λατρεύω. Είναι κάτι που δεν το βρίσκεις. Ίσως είναι το πιο σπάνιο και το πιο αγαπημένο κομμάτι που έχω. Πάμε κατευθείαν από νωρίς στα hardcore. Τι λέει, wanna become famous, buy followers. Όχι bro, δεν θέλω να αγοράσω followers. Σε ευχαριστώ που πέρασες. Διαγραφή του μηνύματος. Δεν θέλω να γίνω διάσημος. Λοιπόν, ξαναλέω, πάμε στο επόμενο. Το μεξισχόλησα το σχόλιο. Σχόλησα το σχόλιο που μόλις διέγραψα. Λοιπόν, έλα, γίνεται το ίμιο με τόσο καλό που μπαίνουν και να σκουιλάρουν και να γίνω να αγοράσω followers και ιστορίες. Λοιπόν, επίσης, αν κανένα από αυτά που φτιάχνουν καφέ εδώ πέρα στη Λίμνο θέλει να με σπονσοράρει, είμαι διαθέσιμος. Με τόσο καφέ που πίνω, μπορώ να σας διαφημίζω κιόλας, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πέρα μπλέκα. Πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο έχω αναφέρει πολλές φορές, ξαναλέω. Είναι από τα αγαπημένα μου. Όταν ξεκίνησα τα stream εδώ πέρα, πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια περίπου, γιατί πριν από αυτή την περίοδο ξανά είχα δοκιμάσει, αλλά μετά σταμάτησα. Τώρα μην ρωτάτε το γιατί. Είχα ξεκινήσει με ένα παιχνίδι το οποίο το λάτρεψα, ένα παιχνίδι το οποίο το αγάπησα και ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω ξανά και ξανά. Πραγματικά. Απλά θα σας δείξω και θα σας. Όσοι ξέρετε. Ακριβώς. Alan Wake, κατευθείαν το πιάσες με τη μία. Alan Wake. Λοιπόν, ενώ μεταξύ το αστείο, όσοι δεν ξέρετε το Alan Wake, ο πρωταγωνιστής είναι συγγραφέας. Ένας συγγραφέας που πάει σε ένα νησί, σε μια περιοχή, σε ένα νησί, να μείνει εκεί πέρα με τη γυναίκα του για να γράψει το επόμενο βιβλίο, γιατί εδώ και 2 χρόνια που εξέτασε μια επιτυχία, δεν έχει έμπνευση. Και αρχίζουν και γίνονται όλα τα περίεργα πράγματα. Τρομερό παιχνίδι. Υπέροχη ιστορία, είναι σαν να διαβάζει βιβλίο, πραγματικά τρομερό, δεν υπάρχει, ίσως από τα καλύτερα. Το guide, τυπικά, δεν είναι guide το οποίο θα σου πει τι να κάνεις ακριβώς. Είναι, αξίζει το guide όχι για να σου πει τι να κάνεις, αλλά για να σου δώσει εξτρά πληροφορίες. Δηλαδή έχει μέσα σε φάση... Τι γίνεται από πίσω, σαν τα παρασκήνια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν θες να έχεις 100% εικόνα του παιχνιδιού και πιστέψτε με όσοι ασχολείστε με το συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι το συγκεκριμένο τουλάχιστον το έχουν λιώσει και το έχουν εξυψώσει στο Θεό. Ίσως είναι το πιο αγαπημένο παιχνίδι των περισσότερων από εμάς. Λοιπόν, είναι από αυτά. Για παράδειγμα, να σας δείξω πώς είναι δομημένο. Δεν έχει καμία σχέση με χάρτες. Είναι σε φάση σαν να διαβάζεις άρθρα από εφημερίδα. Δηλαδή. Έχει κάποια πραγματάκια σημειωμένα, δηλαδή κάποια πραγματάκια τα οποία departure, έχει notes που μπορείς να βρεις, διαβάζεις όσα δεν έχεις καταφέρει να βρεις κάποια σημειωμάτα μέσα για την προσωπική ιστορία. Έχει κάποιες περιοχές, αλλά να σας πω ειλικρινά δεν βοηθάει και πάρα πολύ, δηλαδή εγώ είτε έβλεπα τους χάρτες είτε δεν τους έβλεπα, το ίδιο και το αυτό μου ήταν, δεν μου έκανε καμία... αίσθηση. Επίσης να προσθέσω ότι όταν έπαιζα το παιχνίδι, μετά που έπαιξα και το Days Gone, υπήρξαν πολλές φορές που έτσι όπως έπαιζα το Days Gone, κάποιες περιοχές μου θύμισαν πάρα πολύ το Alan Wake. Δεν ξέρω, αλλά ίσως να είναι η τοποθεσία. Γενικά το Days Gone στο setup του, όσο το παίξετε, θυμίζει πάρα πολύ τις τοποθεσίες του Alan Wake. Μπορεί να είναι και στο ίδιο μέρος και να μην το έχω προσέξει εγώ. Αλλά πραγματικά έχει μέσα για παράδειγμα. Πού είναι, α. Θυμάστε τους ροκάδες αυτούς που ψάρεψες από το ψυχιατρίο και πήγες στη φάρμα τους. Λοιπόν... Poets of All επίσης, τρομερό soundtrack. Για χαρά σε όλους. Από τα αγαπημένα μου το DLC δεν με τρέλανε. Το DLC με ξενέρωσε γιατί δεν πρέπει να το παίξω 3 φορές. Λοιπόν, ήταν να το βγάλουν και το δεύτερο. Έχει διαρρεύσει gameplay αλλά το ακύρωσαν. Ναι. Το DLC
Είναι από τα λίγα τα οποία το έπαιξα και απλά ανυπομονούσα να τελειώσει, δεν μπορούσα άλλο. Δηλαδή να παίξω τρεις φορές το ίδιο πράγμα μετά από ένα σημείο κάπου είχαν παίξει τα νεύρα μου. Ενώ το παιχνίδι είναι τόσο ωραίο, το DLC δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο. Sorry που το λέω, το American Nightmare ήταν όντως Nightmare. Και το έπαιξα μία, λέω ωραία. Μετά το σου λέει ξαναπαίξει το. Αχ, άντε πάμε. Άρα σου λέει πάμε και τρίτη φορά για να βρει το παιχνίδι στο τέλος τι γίνεται. Κάπου λες ρε φίλε, κάπου όπα. Κάπου όπα. Τρεις φορές να παίξω το ίδιο για να το τερματίσω. Είναι too much. Λοιπόν, αλλά το survival, γιατί αυτό είναι survival guide στην ουσία. Δεν το λες και strategy guide. Ίσως είναι από τα πιο σπάνια πράγματα που θα μπορέσει κάποιος να βρει. Το συγκεκριμένο ήμουν τυχερός και το βρήκα από το eBay. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού πλέον. Είτε ξοφυλάρα όμως έτσι. Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει, το λατρεύω αυτό. Και είναι ωραίο γιατί είναι σαν τέτοιο, είναι σαν άρθρα από εφημερίδας. Έχει post-it, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ είχα πάρει λες από το public το Prima Guides του Dark Souls 3 και Doom μαζί στα 10 ευρώ. Πω, εντάξει, ναι. Το Doom το είχα αγοράσει μαζί με το... Ποιο ήτανε, εδώ θα σας το δείξω, νομίζω το Uncharted 4 και το Doom το έκανα δώρο σε ένα φίλο στον Κώστα του Ζαφυρίου του συγγραφέα που σας είπα που κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα επεισόδιο εδώ πέρα μαζί να μας μιλήσει για τα βιβλία του. Σε αυτόν το έχω κάνει. Τώρα, το πιο φθηνό strategy guide που μπορείτε να βρείτε και νομίζω δεν υπάρχει πια, αλλά μπορεί και να υπάρχει, είναι αυτό εδώ. Είναι... υπάρχει ένα chest, 15 ευρώ έκανε το chest, σου έδινε κωδικούς για όλα τα Warcraft, ότι έχει βγει όλα τα expansion μέχρι και το Cataclysm, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Σε φάση, αν και τα έχω, δεν έχω παίξει ποτέ WoW, πολύ λίγο, ελάχιστα έχω παίξει WoW. Σε φάση, ο κολλητός μου είναι πορωμένος και παίζει όσο δεν πάει. Είναι σε φάση λίγο να μπει στον κόσμο του WoW, όσοι έχετε ασχοληθεί με World of Warcraft. Κάποιοι ναι, όντως έχει πέσει και στα 5 ευρώ τώρα που το λες. Εδώ έχεις ένα μεγάλο point. Σου λέει τα classes. Αξ. Δεν είναι κάτι το super ιδιαίτερο. Λοιπόν. Είχε και κάποιες κάρτες μέσα, δεν θυμάμαι καν. Είχε μέσα τότε που το είχα αγοράσει. Νομίζω κάτι. Κάρτες για το Hearthstone δεν είχε. Είχα κάνει και giveaway νομίζω τους κωδικούς, επειδή το είχα πάρει 2-3 φορές. Το είχα κάνει του Hearthstone μέσα, όταν είχε βγει το Hearthstone είχε βγει και αυτό. Και σου είχε μέσα για το Diablo κωδικό να παίξεις κάποιες ώρες Diablo, το οποίο το λατρεύω, το έχω αγοράσει 3 φορές το Diablo. Το αγαπημένο μου είναι το Diablo, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, ναι, και είχε μέσα για το Diablo και είχε και κάρτες για το Hearthstone, τις οποίες ήταν πακετάκια και το είχα κάνει giveaway. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Είχαν πάρει και το αντίστοιχο Vault. Το StarCraft δεν το πήρα γιατί δεν έχω ασχοληθεί με StarCraft. Ναι, το Diablo 3 ήταν. Πόπο. Άντε να βγει το καινούργιο να το παίξω να το δοκιμάσω. Μεγάλη ιστορία και το Diablo. Α! Κοιμάταψε ποιο έχω από δίπλα. Το μόνο που έχω στα ελληνικά. Είστε έτοιμοι. Όσοι είστε στο χώρο, ξέρετε. Είναι στα ελληνικά. Diablo 2. Έτυχε, δεν το έκανα επίτηδες, πέρα μπλάκα. Και έχει σε φάση, είναι ασπρόμαυρο όμως. Λοιπόν, είναι το μόνο που είναι στα ελληνικά. Σου λέει σε φάση τι είναι ο καθένας πραγματικά. Diablo 2 είναι και το έχω. Το Diablo 2 δεν το έχω, το 3 έχω λιώσει. Το 2 ενώ το έχω πάρει δεν έχω κάτι να παίξω καθόλου. Και σου λέει μέσα τα κλάσεις. Εντάξει, θα το ήθελα σε έγχρωμο, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις και πάρα πολλά. Έχει, εν τω μεταξύ τώρα δείτε στο τέλος έτσι, τα skill barbarian για να κάνεις... Υπάρχουν άνθρωποι που κάθεται και τα απομνημονεύουν όλα αυτά απ' έξω. Για κάποιους αυτό είναι top. Τις Dota έψαχνα παρεμπιπτόντως να βρω και δεν έβρισκα να πάρω. Έχει διάφορα familiars μέσα και αυτά. Τι έχει εδώ πέρα, The Smith έχει πανοπλίες. Εδώ πέρα είναι μαγική αντίσταση και πού βρίσκεις το κάθε τι από αυτά. Πρωταθλητές, champions. Τέρατα unique, αυτό που έχουν είναι τέρατα super unique. Μου αρέσουν οι ελληνικές μεταφράσεις, τις λατρεύω πραγματικά. Όποιος κάθεται και τα φτιάχνει όλα αυτά. Είναι πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Μπορεί, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο με διασκεδάζουν πάρα πολύ οι ελληνικές μεταφράσεις. Πάρα πολύ όμως μεταφράζω. Α, έχει και το τόμος της γνώσης.
Λοιπόν, τέλος πάντων, το συγκεκριμένο που δεν υπάρχει πλέον, προφανώς και δεν υπάρχει πλέον, είναι ένα, από ένα παιχνίδι το οποίο έχουν λατρέψει πάρα πολύ, έχουν παίξει πάρα πολύ. Εκδόσεις Anubis, το 2000 βγήκε, είναι 20 χρονών αυτό εδώ που βλέπετε. Φόρε φίλε. Πήγαινα και έκτη δημοτικού, όχι, 2000. Πρώτη γυμνασίου πήγαινα, τι πήγαινα, ναι, πρώτη γυμνασίου, πρώτη με δεύτερη γυμνασίου. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Πραγματικά δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Σε γενικές γραμμές, το συγκεκριμένο ρε παιδί μου απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Γενικά, βέβαια είναι πανάκριβα. Και αυτό είναι το θέμα, ότι αν κάποιος θέλει να πάρει, να σας πω, σε ποιους απευθύνονται όλα αυτά. Πέρα στο σε πορωμένος όπως καλή ώρα είμαστε εμείς όταν καθόμαστε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι ή οτιδήποτε. Κυρίως σε εμάς βασικά. Όταν θες να παίξεις και να έχεις και κάτι από το παιχνίδι σου. Ο καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα. Ο μπρο μπήκε, ο οποίος έχει και το σημαδάκι του Banhammer. Σε έχω κάνει τέτοιο, πώς το λέτε, Dominator πήγα να πω. Σε έχω κάνει Moderator. Λοιπόν, οικογενειακή υπόθεση, οπότε προσέξτε, εντάξει, λοιπόν, όποιος θέλει καλή ώρα, God of War, είναι τα παιχνίδια τα οποία τα έλειωσα, το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα, το καταχάρηκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πως το χάρηκα και χαίρομαι όταν, μπορεί να μην μ' άρεσε ως έκδοση, αλλά χαίρομαι όταν γυρίζω και πίσω και βλέπω ρε παιδί μου κάτι σχετικό με αυτό που μου πέρασα ωραία. Είναι σαν ένα memorabilia, είναι ένα αναμνηστικό, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, σας ξαναλέω, μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις κάποιοι θα κάτσουν, θα ξεφυλίσουν, να τα διαβάσουν όλα από μέσα μέχρι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάτσει να τα διαβάσει όλα 100%. Δηλαδή, κατά μεγάλη πλειοψηφία τα συγκεκριμένα βιβλία πάνε χαράμι γιατί απλά δεν το διαβάζεις ποτέ όλο. Αλλά είναι κυρίως για άτομα τα οποία θέλουν να γυρνάνε και να βλέπουν στην άκρη κάτι με το οποίο πέρασαν καλά. Και τυπικά έτσι δεν είμαστε όλοι μας, ρε παιδί μου. Έχεις τα αγαπημένα σου βιβλία, τα έχεις πίσω στη βιβλιοθήκη, γυρνάς, βλέπεις. Α, μα το πέρασα ωραία. Εν τω μεταξύ, εδώ στο πλάι σας έχω ένα, αλλά δεν φαίνεται. Σε φάση που αυτό δεν είναι στρατηγικά, είναι art book. Αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν, γυρνάς, το κοιτάς. Παρεπτόντως, κοιτάξτε τι ωραίο art που έχει το Witcher, έτσι. Τρομερό, είναι οι κάρτες από τις κοπέλες που συναντάς και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι το erotic card, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, πώς ήταν ο Γκέραλτ, άσε το κάτω, περνά από το ένα στο άλλο, όταν πρωτοβγήκε. Anyway, θες να έχεις κάτι, να γυρνάς, να το κοιτάς και να πεις, ρε φίλε, με αυτό πέρασα όμορφα, να χαμογελάς και να συνεχίζεις, δηλαδή, είναι ένα σημείο αναφοράς. Τα σημερινά, όλα αυτά που θα σας δείξω, εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε, δεν είμαστε τόσο pro-gamers όλοι μας. Ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Παίζουμε για την πλάκα μας, για το χαβαλέ μας. Εν τω μεταξύ, η καρέγκλα μου πέφτει προς τα κάτω. Έχει καλό ελαττήριο. Σούστα, τέλος πάντων. Αμόρτισερ. Αλλά ναι, είναι πράγματα τα οποία γυρνάς, τα κοιτάς και λες, με αυτό πέρασα καλά. Χαμογελάς και συνεχίζεις. Για παράδειγμα, γυρνάω, κοιτάω αυτό εδώ και λέω, ρε φίλε, το λατρεύω αυτό εδώ. Είναι τόσο ωραίο το νεκρονόμικο που σας έχω. Το νεκρονόμικο, τη συλλογή του Lovecraft, τέλος πάντων. Μετά πάντα. Δεν μπορείς παρά να συνεχίσεις. Κυρίως γι' αυτό. Και νομίζω ότι όσοι είστε στο χώρο, με καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ. Πραγματικά, ακόμα και όσοι δεν είστε στο χώρο, όσοι απλά διαβάζετε άλλου τύπου βιβλία. Γιατί τυπικά το σημερινό, και το είχα κάνει και στο βίντεο που έχω παρουσιάσει τις προάλλες. Έχεις ένα πάντρεμα, δύο χόμπι διαφορετικά, το gaming και το βιβλίο. Γιατί ποιος είπε ότι όποιος διαβάζει βιβλία δεν μπορεί να απολαύσει το gaming του ή όποιος παίζει παιχνίδια δεν μπορεί να απολαύσει και ένα καλό βιβλίο. Δηλαδή σε φάση είναι οι δύο κόσμοι ξαφνικά συγχωνεύτηκαν και έγιναν ένας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις γιατί τυπικά βλέπεις ότι ξέρεις κάτι. Δεν από παραπάνω. Το επόμενο το οποίο είναι και το πιο φθηνό από όλα που έχω αγοράσει. Δεν ήταν πολύ ακριβό. Δεν ξέρω ακόμα γιατί το έχω αγοράσει. Είναι από αυτά που. Είναι κάποια από αυτά βέβαια. Με καταλαβαίνετε. Θέλω να. Σας περνάω την μπάσα σε εσάς για να δικαιολογώ τον εαυτό μου για έξοδα που κάνω ή που έκανα. Γιατί κάποια από αυτά είναι λίγο αλόγιστα έξοδα. Λοιπόν. Σας πετάω το μπαλάκι για να με νιώσετε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο που θα σας δείξω τώρα, ούτε εγώ ίδιος ξέρω γιατί το έχω κάνει. Το παιχνίδι δεν το αγόρασα ποτέ, αλλά υπάρχει στο Game Pass και μάλλον θα το τιμήσω στο Game Pass. Είμαι φανατικός. Μόνο τα Fallout.
Τα έχω τερματίσει, το Fallout το 3 το έχω τερματίσει 3 φορές, 2. Ο αδερφός μου μια από τα ίδια. Το New Vegas το έχω τερματίσει 2 φορές και είναι τεράστιο. Το 4 δεν το έχω τερματίσει. Το έχω πάει μέχρι ένα σημείο. Εν τω μεταξύ το αστείο με τα Fallout είναι σε φάση το τερματίζεις και μετά ξαναγυρνάς πάλι πίσω γιατί το τέλος δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, το μόνο που δεν έχω παίξει λοιπόν είναι το Fallout 76. Το οποίο είναι τεράστιο. Πανέμορφο βιβλίο, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δείτε τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κυκλοπαίδια. Δηλαδή κάποτε ήταν η Papyrus Larousse Britannica και μετά ήταν και αυτό. Ναι, τρομερά DLC, αυτό το παραδέχομαι. Αν και η αλήθεια δεν έχω πάει στο νησί. Έχει πάει ο αδερφός μου και το έχει λιώσει. Εγώ δεν το έχω πάει. Εγώ στο Fallout 4, μετά από ένα σημείο, την είχα καταβρει να φτιάχνω βάσεις. Παίζει απλά να καθόμουν και να φτιάχνω βάσεις. Έχτιζα, έφτιαχνα. Εξόπλιζα τις βάσεις μου με κόσμο, δηλαδή προτιμούσα να φυτεύω δεντράκια, να κάνω farm simulator στις βάσεις και μετά συνέχιζε και το παιχνίδι. Λοιπόν, ναι, είναι ανάλογο το είδος. Προφανώς ανάλογο τι αρέσει του καθένα, δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα. Εγώ τα λάτρεψα, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, και ήταν ο λόγος με τον οποίο πέρασα και στα Elder Scrolls. Θυμάμαι είχα τερματίσει το 3 και συζητούσα με ένα φίλο και του λέω ρε εσύ θέλω κάτι άλλο και μου λέει εσύ παίξε το Oblivion, το οποίο το έχει δει η εταιρεία, μαμού, και κάπως έτσι με το Oblivion πέρασα και στα Elder Scrolls. Λοιπόν, ναι, αυτό η αλήθεια είναι με ξενέρωσε, αν και πέρασα περισσότερες ώρες εκεί πέρα, αλλά έχασα πολύ από το υπόλοιπο, το οποίο ναι. Λοιπόν, τεράστιο, μέσα έχει και χάρτη. Κάποια από αυτά, παιδιά, λοιπόν, εκτός από, π.χ. του God of War, ερχότανε μαζί με... του God of War ερχότανε μαζί με τέτοιο, πώς το λένε, με τι ερχότανε, με ένα αυτοκόλλητο για το χειριστήριο. Είχε μια βλακιούλα, κάπου το έχω χαρίσει αυτό, το έχω κάνει δώρο. Δεν θυμάμαι που το χάρισε, κάποιο το χάρισε πάντως. Σε μαθητή μου το χάρισα, το έκανα δώρο κάπου αλλού, θα σας γελάσω. Και έχει και χάρτες, π.χ. αυτό έχει μέσα το χάρτη. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα, γιατί επειδή είναι online ψηφιακό 100% το παιχνίδι και αλλάζει συνέχεια, όλα αυτά παίζει να μην υπάρχουν πλέον, δηλαδή είναι και η πρώτη φορά που τον ανοίγω. Okay. Δηλαδή κάποια από αυτά παίζει να μην έχουν και νόημα ύπαρξης και δεν υπάρχει πόπο τρομερός χάρτης, βάλτε στο τείχος να μην καταλαβαίνεις Χριστό, να μην φαίνεται ούτε ο χάρτης από τις περιοχές. Okay. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας φαντάζομαι με αυτά. Προσωπικά δεν τρελάθηκα ποτέ ιδιαίτερα με όλο αυτό. Εντάξει, χάρτες Frozen είναι, αλλά... Εντάξει. Και επίσης έχει κακή εκτύπωση. Γάμο το, αυτό το κακό ότι παίρνεις το hardcover. Γιατί σε βάθος χρόνου είναι πιο ωραίο για τη βιβλιοθήκη σου. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, αλλά η εκτύπωση δεν είναι και το πιο ωραίο. Δηλαδή οι χάρτες, οι φωτογραφίες γενικά είναι πολύ χάλια. Κάποιες από αυτές βασικά. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι υπάρχουν κάποιες στις οποίες υπάρχει μια λεπτομέρεια. Σου λέει πρέπει να πας αυτό εδώ το ριάκι, εκεί κάτω υπάρχει μια κόκκινη αλεπού που πρέπει να πας και να τη βρεις. Και εσύ προσπαθείς εκεί να ξεχωρίσεις από τη φωτογραφία τι γίνεται. Και δεν βλέπεις άκρη και λες γάμο την εκτύπωσή τους. Στο God of War την πάτησε έτσι. Στο God of War έψαχνα να βρω πράγματα στη φωτογραφία γιατί σου έρχεται. Εκεί πάνω υπάρχει ένα πουλί, σκότωσέ το. Και προσπαθούσα ρε παιδί μου το μεγεθυντικό φακό. Και λέω δεν γίνεται η δουλειά. Τάμπλετ και αντιγιά. Το συγκεκριμένο βέβαια τα λεφτά του το έβγαλε με το παραπάνω. Είχε καμιά 15 ευρώ όταν τα αγόρασα. Όμως 15 ευρώ τα αγόρασα. Και είχε μέσα και 10 ευρώ ψηφιακό το τέτοιο. Οπότε τυπικά μπορείς να πεις ότι μου έκανε δώρο και το ψηφιακό βιβλίο, το e-book που είχε μέσα το αντίστοιχο. Και κύριε, εντάξει, βέβαια είναι πολύ βαρύ. Αν τη σκοτώνει άνθρωπο. Αν έρθει κανένα να με κλέψει, του πετάξω τα strategy guides, πάρ' τον κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι μπόμπα. Γι' αυτό ζηλεύω, είναι τεράστια τα... το πόσα έχω βρει. Και τώρα πάμε σε ένα. Πραγματικά έπρεπε να είναι Ευρυπίδης εδώ. Έχω ένα γνωστό φίλο. Αυτό γνωστό και συναναγνώστη, θα έλεγα. Από τη λέσχη ανάγνωση στον Ευρυπίδη. Ο οποίο, και όπω πολλοί άλλοι ξέρω, αγαπάνε ένα πράγμα. Και αυτό το ένα πράγμα είναι αυτό εδώ το πράγμα. Λοιπόν, το έχει καταλάβει νομίζω. Σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. τη Prima μπορούμε να αγοράσουμε εκτός από το Prima site. Δεν είμαι σίγουρος, θέλει ψάξιμο, δεν έχω ψάξει ποτέ. Εγώ μέσα από το Prima site τα βρίσκω. Και ποιο είναι το αστείο, ότι πολλά τώρα πλέον υπάρχουν και σε εκπτώσεις. Οπότε όποιος το πάρει, μπορεί να το πάρει πιο φθηνά, κάνα 5 ευρώ, 6 ευρώ. Αξίζουν. Αν παίζει ένα παιχνίδι. Λοιπόν, Red Dead Redemption. Ένα από τα παιχνίδια που έχω ακούσει τόσα πολλά. Εν τω μεταξύ είχα και το Brelock μου είναι από το Red Dead Redemption. Το έχω αγοράσει από το eBay πλάκα. Αλλά τι γίνεται.
Το είχα αρχίσει να το παίζω όταν ξεκίνησε, όταν είχε πρωτοβγεί, day one. Είχε και ατμόσφαιρα τώρα πρωί, 10 η ώρα, 9 η ώρα, τι ώρα ήτανε. Έχει ξοκρύο ρε παιδί μου, ήσουν να ξέρεις την αρχική περιοχή που ξεκινάς με τα χιόνια. Μια καταβρή. Μέχρι που έφτασα στην πόλη. Και για κάποιο λόγο σταμάτησα εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνέχισα ποτέ να παίζω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρεπιπτόντως το συγκεκριμένο Strategy Guides, Strategy Guide, είναι εκτύπωση της Rockstar. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι μακράν, ό,τι καλύτερο υπάρχει, πραγματικά δείτε και πίσω έχει Rockstar. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, προσέξτε έτσι, η λεπτομέρεια, είναι το καλύτερο που έχω από ποιότητα. Οι χάρτες είναι λεπτομερέστατοι, πραγματικά. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, είναι κλάσεις ανώτερα, η ποιότητα εκτύπωσης. Δε, το συγκεκριμένο είναι top. Για μένα το βάζω στην κορυφή με τεράστια διαφορά. Πραγματικά. Απλά ακόμα περιμένει να αξιοποιηθεί όταν εγώ φιλοτιμηθώ να παίξω το παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι έχω ακούσει τρομερά λόγια. Είναι παιχνίδαρος. Επίσης είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι γλώσσι έτσι γυαλιστερό. Αυτό είναι πιο μάτι και αυτά. Βλέπεις ξεχωρίζει έτσι. Εδώ γυαλίζει, εδώ δεν γυαλίζει. Τι ωραία που ήταν. Είναι γαμπάτο, είναι εργοτέχνης. Μπορείς να το βάλεις έτσι παπ και πάρτο και για μικρό μίνι πίνακα στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, αντί να βλέπετε αυτό, βλέπετε. Οπ, γαμπάτο. Ακριβό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν. Κάνα 30 πάντως θα τάκανε. Τώρα, πλάκα, 30-30 ευρώ. Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά. Γιατί το έχω κάνει αυτό, δεν ξέρω. Μάλλον γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, φαντάζομαι. Οπότε, ναι. Είναι αυτό που ξεκινάς και λες, ας πάρω κι άλλο ένα και ξαφνικά βρίσκεσαι με βιβλία, εντωμεταξύ ξέρεις, τέτοιο βιβλίο μπορείς να αγοράσεις τρία κανονικά ρε παιδί μου, οποιοδήποτε άλλο τύπο, αλλά το καθένα έχει το γούστο του και πάμε σε ένα το οποίο φαντάζομαι, πω ρε φίλε αυτό είναι ωραίο, δεν το έχω, τόσο καιρό το έχω, δεν έχω κάτι να ασχοληθώ γιατί δεν έχω παίξει, είναι το επόμενο στη σειρά, wow, είναι υπέροχο, αυτό σμαράγδα αφιερωμένο. Λοιπόν, είναι όχι βελούδο, έχετε πιάσει καινούργιο ποντίκι, το οποίο ποντίκι έχει αυτή την λαστιχένια τέτοια που είναι σαν τέτοιο για να έχει καλό grip το ποντίκι και είναι αυτό το βελουδοπλαστικό, το ωραίο το βελουδοπλαστικό, σαν βελουδοπλαστικό τυπικά σκεφτείτε. Πω, είναι πολύ ωραίο. Πανέμορφο. Βασικά έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Ρε φίλε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί δεν έχω κάτι να ασχοληθώ με αυτό το βιβλίο τόση ώρα, τόσο καιρό βασικά. Πρέπει να αρχίσω τι κάθομαι και λέω. Πρέπει να αρχίσω να το παίζω. Πρέπει να αρχίσω να παίζω το παιχνίδι βασικά. Πανέμορφο. Σας λέω, έχει από τα καλύτερα εικαστικά. Τα Tomb Raider παρεπιπτόντως τα έχω λατρέψει. Τα έχω. Παίζω από τα παλιά, από το PlayStation. Τα οποία βέβαια ποτέ δεν κατάφερα να τα τερματίσω. Η κολλητή μου και κουμπάρα μου είναι τα λατρεύει όσο δεν πάει. Εν τω μεταξύ, το nickname της ήταν για παράδειγμα Λάρα για πόσα χρόνια σε παιχνίδια και σε αυτά. Αλλά εκεί που τα απόλαυσα πραγματικά τα Tomb Raider είναι καινούργια τριλογία. Καινούργια τέλος πάντων από το 15 και μετά που βγήκε όταν έγινε reboot η σειρά. Όταν έπαιξα το Tomb Raider το 1, το αντίστοιχο τότε όταν βγήκε, έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα γιατί είχε το πιο smooth χειρισμό από όπλα, από τόξο, από τα πάντα όλα. Δεν είχα ξαναπαίξει παιχνίδι με αυτό το 2015 που να είναι τόσο smooth στο χειρισμό. Δηλαδή, όταν θες να πυροβολήσεις, θες να πετάξεις με το τόξο, οτιδήποτε ρε παιδί μου θες να κάνεις, είχε τρομερό smooth και πολύ ωραία ιστορία. Μετά το δεύτερο το λάτρεψα. Βέβαια ήταν τεράστιο. Θυμάμαι με τον κολλητό μου καθόμαστε να μιλούσαμε στο Skype άπειρες ώρες και λέγαμε τα καλά και τα κακά. Τεράστιο παιχνίδι, έχει ελληνικό ενδιαφέρον για όσους θέλετε να το παίξετε. Υπάρχουν κάποιες ασυνέχειες, αλλά έχει να κάνει με το Βυζάντιο πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τώρα είναι αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο λοιπόν, το οποίο... Αυτό εδώ το εικαστικό το είχα πάρα πολύ καιρό φόντο στο PlayStation. Έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική. Εξερεύνηση. Νομίζω ποιοι ήταν οι Ίγκας, Μάγιας. Ούτε καν έχω ασχοληθεί το τελευταίο, γιατί θέλω να το παίξω με την ησυχία μου. Αξιοπρεπή εκτύπωση. Εσωτερικά δεν είναι τόσο τρελό, εντάξει.
Έχει. Εντάξει, βλέπετε φωτογραφίες αρκετά καλής ανάλυσης, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, το Grid το πήρες μια που το... Παιδιά, εδώ στη Λίμνο δεν μπόρεσα να το βρω. Αν κάποιος, φιλοτιμηθεί και μου το στείλει και σε μένα, δυστυχώς το Grid δεν μπόρεσα να το βρω εδώ, στο νησί ειδικά. Οπότε, άμα φιλοτιμηθεί κανένας και βρει, ας μου πήρε παιδί μου στο μέλλον. Να το αγοράσω από αυτό, άμα χρειαστεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πάρτε, άμα κάποιος από εσάς σας μου πει, το πήρα και θα το πληρώσω να μου το στείλει κάπως, δεν ξέρω. Όχι, δυστυχώς το Grid δεν το έχω βρει. Λοιπόν, αυτό εδώ, τον Brider, μέσα, εντωμεταξύ αυτό είναι το ωραίο, έρχεται, δες τώρα. Το συγκεκριμένο, εκτός, γι' αυτό σας λέω, κάποια από αυτά έχουν extra bonus, bonus. Για παράδειγμα, το Red Dead Redemption έχει bonus και σου δίνει εκτός από exclusive art και αυτά, έχει σε μέσα εντάξει το art και το τέτοιο είναι γαμάτο. Ωραίος. Αυτό το βρήκες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σου δίνει και κάποια εξτραδάκια όπως είναι όπλα, extra skins, extra τα οποία τα έχουν βγάλει για το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν βγάζει το Strategy Guide σου λέει, το Tomb Raider το έχει αυτό για παράδειγμα, σου λέει, ξέρεις κάτι αγαπητέ Κωνσταντίνε Σάλιακα, εμείς. Θυμάμαι είχε βγει, είχα αυτά εδώ τα sticky notes, πάρα πολύ ωραία, τα τέλειωσα βασικά, δεν τα κράτησα, ενώ τα τέλειωσα, τα χρησιμοποίησα, δηλαδή post-it είναι στην ουσία, ήρθε μαζί με αυτό και σου έδινε μαζί, αν δεν κάνω λάθος, τι άλλο είχε, είχε ένα resource pack, το οποίο ρε παιδί μου, έβαζες ένα κωδικό στο παιχνίδι και σου έδινε bonus κάποια πραγματάκια, δηλαδή τυπικά, έρχονται και με καλουδάκια όλα αυτά, το παίρνεις που τα αγοράζεις. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, πάρε κερασμένο από εμάς, 5 στολές. Πάρε κερασμένο από εμάς ένα πακέτο με όπλα ή τα resources pack για να μπορέσεις να κινηθείς. Resources pack είναι διάφορες προμήθειες που αντί να κάτσεις και να τις κάνεις loot, ρε παιδί μου, στο δίνει. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά είναι ωραίο, είναι αυτές οι ωραίες χειρονομίες. Και πάμε, τελειώνουμε σιγά σιγά. Πλάκα, είμαστε στις. Πόσες ώρες είμαστε? Ώρες, μ' αρέσει, λέω για ώρες. Πόση ώρα είμαστε? Πόση ώρα, τι ώρα πήγε? Α, νωρίς σήμερα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τη Στίβα και λέω, ρε φίλε, αποκλείεται σε φάση, είναι τεράστιο όλο αυτό. Και λέει, και πάω στον παππού μου που έχει περίπτερο, του δείχνω την εικόνα και μου λέει, κάτσε να δω, το είχε και με ρωτάει τι είναι αυτό και λέω, game, και μου λέει, α, αυτά. Πού το έχει το περίπτερο παππούς? Αυτή η Πάτρα, το τελευταίο χρόνο. Λοιπόν... Εντωμεταξύ είσαι στην ίδια πόλη με το φίλο το Βασίλη τον Τζερπέ. Ναι, στον παππού σου. Τον παππού δεν ξέρω ποιον άλλο παππού. Α, οκ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, και εγώ. Στον παππού που έχει το περνό, νόμιζα ότι είναι παππού σου. Ο παππού σου έχει περίπτερο. Εντάξει, πάω πάσο σε αυτό. Τι να κάνω. Είναι η ώρα δύσκολη. Μια ώρα πονεμένη. Λοιπόν, εντωμεταξύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτά για να τα σηκώσεις είναι ντούκερ, φίλε, δεν παίζονται. Εν τω μεταξύ τώρα είναι σε φάση Uncharted. Uncharted λογικά θα το παίξουμε, θα το κάνουμε, θα ξεπάρουμε από τη σειρά όλα. Λογικά θα το δείξω και στο κανάλι. Σας δείξω λίγο κάτι. Όλα αυτά τα έχω δείξει στο κανάλι σε βίντεο μεμονωμένα. Το παιχνίδι. Προφανώς το έχω και ψηφιακό γιατί το είχε δώσει το PlayStation κάποια στιγμή. Και το έχω κάνει unboxing αυτό. Είχε steelbook μέσα. Τρομερό. Και έχει και χαζοβιβλιαράκια με αυτοκόλλητα και παπαρίτσες μέσα. Εντάξει. Και έχει διάφορα ωραία. Anyway. Λοιπόν, το τζερπέτ το είχα δει όταν έχει μαγαζί. Τώρα έχει κλείσει και δεν ξέρω αν είναι Πάτρα. Έλα μητέ, δεν ξέρω αν είναι. Και εγώ έχω καιρό να μιλήσω με τον Βασίλη. Χαιρετίσματα να μας ακούει ο Βασίλης, πραγματικά το λατρεύω το Βασίλη, είναι γαμάτο παιδιά. Έχουμε κάνει και επεισόδιο μαζί, μου είχε στείλει και πακέτο με πράγματα. Εγώ του είχα στείλει αντίστοιχα πιο παλιά κάποια άλλα πραγματάκια. Anyway, βασικά μια κάρτα, θα το πεις β'. Πολύ καλός, τρομερός, τον αγαπάω και είναι από τους λόγους όταν πρωτοξεκινούσε ο Βασίλης ο Τσερπές, ήταν ο λόγος για τον οποίο το κανάλι μου κινήθηκε σε αυτά τα μοτίβα που κινήθηκε. Ήθελα να έχω, εντάξει, όλοι θέλουμε να έχουμε φήμη, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα με χαλώσει το κανάλι να έχει εκατομμύρια subscribers που δεν θα έχει ποτέ, αλλά πέρα από αυτό, ήθελα τουλάχιστον τα άτομα τα οποία παρακολουθούν, ναι, τα παρακολούθησα σχεδόν όλα όσα έβγαλα, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάποιο άλλο τώρα τελευταία, γιατί πριν από κανένα μήνα είδα μερικά.
ήθελα ένα πράγμα και το θέλω ακόμα και τώρα, ότι σε φάση και δεν έχει αλλάξει αυτό, ότι ακόμα και αν φύγω, αν χαθώ ρε παιδί μου για κανένα διάστημα, ένα, δύο μήνες, ένα χρόνο, οτιδήποτε, ο κόσμος που παρακολουθεί το κανάλι να μείνει, γιατί περνάει καλά και να του αρέσουν αυτά που κάνω ρε παιδί μου, να τα βρίσκει χρήσιμα ίσως. Για μένα το κάνω, αλλά μου αρέσει αυτό το interaction με τον κόσμο, δεν θα πω ψέματα. Το λατρεύω αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, που εγώ σας δείχνω πράγματα προσωπικά δικά μου και εσείς τα σχολιάζετε μαζί μου, λέτε τα δικά σας ωραία. Ο Βασίλης είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Πολύ καλό παιδί, εντάξει. Και πολλές ωραίες γνώσεις πάνω στο χώρο. Λοιπόν, θέλω να πάρω το 600-1602, ξέρεις αν... Εγώ το έχω διαβάσει από την ελληνική έκδοση της... Αυτό που είχα και το έκανα δώρο είναι η αλήθεια. Εντάξει, τώρα κάθομαι και σκέφτομαι πόσα δώρα έχω κάνει. Λοιπόν, το είχα κάνει δώρο το συγκεκριμένο. Είχα την ελληνική έκδοση που λες, λοιπόν, την έκανα δώρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αν μπορείς, δική μου συμβουλή. Αν μπορείς να το βρεις στα αγγλικά, πάρ' το στα αγγλικά. Αλλά η ελληνική αντίστοιχη έκδοση είναι αρκετά καλή. Είναι αρκετά καλή. Σου ξαναλέω. Αλλά αν μπορείς να το βρεις στα αγγλικά, πάντα να το παίρνεις στα αγγλικά. Δηλαδή. Αν μιλήσουμε για αξία, αν και όλα αυτά έχουν προσωπική αξία, δηλαδή οτιδήποτε από όλα αυτά κάνεις επένδυξη, κυρίως σε comic, strategy guides ή οτιδήποτε, έχει μεγαλύτερη αξία αν είναι στα αγγλικά. Γιατί μεγαλώνει η ζήτηση, γενικά όλα τα πράγματα, και αυτό είναι το ενδιαφέρον με την αγορά οποιοδήποτε, είτε είναι βιβλίου, είτε είναι παιχνιδιού, είτε είναι συλλεκτικών, είτε είναι οτιδήποτε, έχει να κάνει καθαρά με τη ζήτηση που υπάρχει. Οι τιμές καθορίζονται αποκλειστικά από τη ζήτηση που υπάρχει, οπότε. Εν ολίγης, κρατώντας το στα αγγλικά, εξασφαλίζει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Αν το περιορίσεις στα ελληνικά, για παράδειγμα, ένα comic book και κάποια στιγμή το βαρεθείς, καθώς να το πουλήσεις, περιορίζεις αμέσως την αξία του και τη ρίχνεις αρκετά σε σχέση με το αν το κρατήσεις στα αγγλικά. Οπότε, πάντα είναι μια καλή συμβουλή, αν θέλετε κάτι να αγοράσετε, ειδικά σε comic book, να τα αγοράζετε στα αγγλικά. Λοιπόν, βρήκα και τις δύο, απλά προτιμώ να διαβάζω στα ελληνικά. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μιχάλης Μπαλτάς 22, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ελπίζω να περνάς καλά, να σ' αρέσει αυτό που παρακολουθείς. Φαντάζομαι για να κάνεις follow θα σ' αρέσει. Λοιπόν, καλώς ήρθες στην παρέα. Πάντως αυτό που λέω, ναι, ότι και εμένα μου αρέσει τα ελληνικά. Τα διαβάζω πιο γρήγορα προφανώς γιατί καταλαβαίνω περισσότερα μερικές φορές. Δεν χρειάζεται να τα διαβάζω 2 και 3 φορές ή τόσο προσεκτικά κάποια πράγματα. Αλλά ξαναλέω. Αν έχεις σκοπό να αποκτήσεις φάσεις να είσαι συλλέκτης. Και θες να έχεις μια συλλογή από κόμικ ή το κρατάς. Αν το θες για σένα και ξέρεις ότι θα το κληρονομήσουν τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, θα τα αφήσεις πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν στέκει πολύ αυτό, αλλά νομίζω για κάποιους στέκει. Λοιπόν, κράτα το στα ελληνικά. Αν έχεις σκοπό ποτέ να ασχοληθείς με το να το δώσεις ή να το οτιδήποτε. Αν έχεις να φτιάξεις μια συλλογή, ρε παιδί μου, αρκετά διαφορετικού επίπεδου και θες με την πιθανότητα προοπτική κάποια στιγμή ίσως να δώσεις κάτι από αυτά, πάρ' το στα αγγλικά. Το λέω μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα κόμικ και όχι μόνο που έχουν περάσει από τα χέρια μου. Keep it English. Και όχι μόνο αυτό. Κράτα το γιατί και η ιστορία, κάποια αστεία, κάποια τέτοια χάνονται κατά την μετάφραση. Οπότε το original είναι πάντα ανώτερο. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Τώρα πάμε σε άλλα δύο. Σας έδειξα το Uncharted το τέτοιο. Οπότε πάμε στο Uncharted αυτό το συγκεκριμένο, παιδιά. Λοιπόν, το έχω αγοράσει 29,99. Και το είχα αγοράσει μαζί κι άλλο ένα, είχα πάρει και το Doom. Το Doom, το οποίο Doom το έκανα δώρο. Λοιπόν, Uncharted 4. Είναι στα αγγλικά, είναι αρκετά μικρό. Μυρίζει καινουργία, λένε, εντωμεταξύ, τόσα χρόνια. Ναι, αυτό ακριβώς. Ρε φίλε, έχουν περάσει, το έχω αρκετά χρόνια. 3-4. Μυρίζει σαν καινούργιο, κυριολεκτικά μυρίζει σαν καινούργιο. Εντωμεταξύ, αυτό το συγκεκριμένο για το Uncharted μετράει. Γιατί όσοι έχετε παίξει Uncharted, ξέρετε ότι αν θέλετε να βρείτε κρυμμένα μυστικά και διάφορα ωραία treasures στο χάρτη, πρέπει να ξέρεις και πού είναι για να τα βρεις. Τώρα κάποιοι θα πούνε, α, είναι cheat, θέλω να κάθομαι να τα βρίσκω μόνος μου, δεν μπορείς, 200 χρόνια να φας δεν θα τα βρεις κάποια πράγματα. Πρέπει να σου πούνε πού να πας να τα βρεις. Αυτό το ρόλο, να με ξεμαρίσεις όπως είσαι στο βιβλίο, κάνεις αυτό το πράγμα. Παπ! Λοιπόν, αυτό το ρόλο αποσκοπεί αυτό εδώ, γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκαν. Επειδή δεν υπάρχει περίπτωση τα περισσότερα από αυτά να τα βρεις μόνος σου. Υπάρχει καμία περίπτωση στο σύμπαν να τα βρεις μόνος σου. Και αν θες να τα απολαύσεις 100%, παίρνεις το strategy guide σου. Έχει από πίσω...
και την τιμή από το public. Γενικά το public φέρνει ωραία. Μετάνιωσα που δεν πήρα το Skyrim. Είναι το μόνο πράγμα που μετανιώνω μέχρι και σήμερα που δεν αγόρασα το Skyrim. Το Strategy Guide του. Το μόνο που θα ήθελα, πραγματικά. Το μόνο που θα ήθελα να έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και να μην ξαναπάρω κανένα άλλο Strategy Guide είναι το Strategy Guide του. Του τέτοιου. Τώρα το είπα, κλείσει στο μυαλό μου. Του Skyrim. Πραγματικά, αν κάποιο έχει το Strategy Guide του Skyrim, α το πει. Δεν ξέρω αν θα το αγοράσω τώρα σε φάση, αλλά κάποια στιγμή θέλω να το πάρω, αν το βρω. Είναι ακριβούτσικο, είναι η αλήθεια. Οπότε μετάνιωσα που δεν τα αγόρασα και δεν το πήρα και από το public. Το public το είχε βγάλει κάποια στιγμή σε καλή τιμή. Δείτε τώρα πόσο όμορφο είναι. Προσέξτε. Αυτό σας λέω, είναι κάποια πράγματα ρε παιδί μου που εντάξει. Έχει. Η λεπτομέρεια είναι απίστευτη. Σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια. Εδώ μεταξύ το playlist μου αρέσει πάρα πολύ, ελπίζω να μην χτυπήσει strike στο YouTube. Είναι Twitch friendly, αλλά στο YouTube δεν ξέρω κατά πόσο friendly είναι, ελπίζω να είναι και εκεί friendly. Story walkthrough, prologue. Δείτε το πόσο όμορφο. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, θα μπεις από αυτό το παράθυρο, θα βγεις από αυτό το παράθυρο, θα ανεβείς από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας από εκεί παραπέρα. Δες τώρα, εδώ μεταξύ η λεπτομέρεια έτσι. Φίλε, θα πας από εδώ, εκεί, παραδίπλα. Ξέρουμε ότι δεν είσαι τόσο στόκος, αλλά θα το πάρεις από εδώ, θα κόψεις από εδώ, πάω γύρω-γύρω. Θέλεις πω, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και μ' αρέσει, σας ξαλέω, γιατί πάρα πολλά στο τέλος έχουν και artwork. Και έχουν πολύ καλό artwork. Το συγκεκριμένο έχει artwork. Ή δεν έχει artwork. Δεν έχει artwork. Εντάξει, κάποια νοσούνε, αλλά εντάξει. Επίσης ακόμη σκέφτομαι γιατί δεν το έχω ξεκινήσει. Το Uncharted πάντα εδώ και πόσα χρόνια λέω θα τα παίξω, θα παίξω το Uncharted, θα ξαναπαίξω, θα παίξω. Και ποτέ δεν έχω ξεκινήσει το Trilogy, έπιασα το πρώτο λίγο στην τέτοια, αλλά κάπου τα αφήνω ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου δεν είναι εκεί, θα σας γελάσω. Πάντως είναι ωραία έκδοση, πολύ ωραία. Αυτό είναι και αυτό σε φάση, αυτό το πλαστικό, το βελουτέ πλαστικό από έξω. Αν και το καλύτερο απ' όλα είναι το Brider. Πόρε φίλε. Εντάξει, λένε κιόλας Collector's Companion Tome. Θες να πετάξεις τα λεφτά σου, ρίξεις τα εδώ. Εντάξει, θα το ευχαριστηθείς. Πάντως, ναι, αυτά είναι στη σειρά, θέλω να τα παίξω. Να πεις ρε Σικώστα, η εύλογη πορεία που δεν έχει ρωτήσει κανένα σας ακόμα. Ρε μας τώρα, αφού δεν τα έχεις παίξει κάποια από αυτά. Ναι, μεν κάποια που τα έχεις ευχαριστηθεί και τα έχεις λιώσει, το δέχομαι. Αλλά τι τα πήρες αφού δεν τα έχεις παίξει. Είναι με προοπτική. Είναι η κλασική απάντηση που λέμε. Με προοπτική να τα παίξω. Επειδή ξέρω ότι θα ασχοληθώ, θέλω όταν έρθει η ώρα να κάτσω. Προοπτική, έτσι. Τώρα ξέρω ότι είναι λάθος αυτό εν μέρη, αλλά για σκεφτείτε λίγο. Μπορεί κάποια από αυτά να μην έχω ασχοληθεί καθόλου σχεδόν, έτσι. Πόσα έτσι θα πω. Είχα ένα καθηγητή που έλεγε συνέχεια έτσι. Λοιπόν, και εγώ λέω συνέχεια λοιπόν για κάποιο λόγο. Anyway. Και ξέρω ότι κάποια από αυτά δεν τα έχω παίξει. Αλλά ξέρω ότι θα κάτσω να τα παίξω. Ξέρω ότι θα ασχοληθώ, γιατί θέλω να ασχοληθώ με τα συγκεκριμένα. Και θέλω όταν έρθει η ώρα λοιπόν, επειδή όταν θα κάτσω εγώ και θα βρω το χρόνο μου να ασχοληθώ με αυτά, δεν πρόκειται να τα βρω. Δεν πρόκειται να τα βρω με καμία στον κόσμο. Οπότε θέλω τη μέρα που θα πιάσω το χειριστήριο και θα πω τώρα θα παίξω το Tomb Raider. Έχω ανοίξει tab και ψάχνω. Και δύσκολα τα βρίσκεις. Ακριβώς. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ που με επικυρώνεις πραγματικά. Είναι σε φάση μόνο μεταχειρισμένα στο eBay και με πανάκριβα μεταφορικά. Αμερική θα τα βρεις, αλλά Αμερική θα σου κόψουν τον κόλο. Άμα πάρεις βιβλίο από Αμερική, τελωνίο θα το φας σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Δεν. Στην Αμερική μπορεί να τα βρίσκεις σχετικά οικονομικά, αλλά παιδιά, πάμε Αμερική. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι πραγματικά θα ήθελα να πάω να ζήσω Αμερική για αυτό το προνόμιο των μεταφορικών. Του να παίρνεις κάτι και να έρχεται και να βρίσκεις και φτηνά μεταχειρισμένα πράγματα. Άμα θες να αγοράσεις κάτι και να βρίσκεις ευκαιρίες. Αυτές οι ευκαιρίες. Οπότε καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν θα πιάσω το χειριστήριο και θα πω σήμερα θα παίξω Tomb Raider, θέλω αυτό εδώ να είναι δίπλα. Και να μην λέω, όχι τώρα έχω καβλώσει τη ζωή μου αυτό το πράγμα. Sorry που το εκφράζομαι έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω καβλώσει τη ζωή μου την ίδια. Θέλω να κάτσω να παίξω αυτό το πράγμα.
Και θα ήθελα και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, επειδή δεν θέλω, όταν θέλω αυτό το κάτι παραπάνω, λοιπόν, να ψάχνουμε. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Και κάπως έτσι, όταν πρωτοβγήκε, λοιπόν. Το πιο μεγάλο απ' όλα. Λοιπόν, το βλέπετε, έτσι. Λοιπόν. Αυτό είναι platinum 100% σε όλα. Ο κολλητός μου έπαιξε καμιά 200 ώρες, εγώ έπαιξα 240. Ξεκινήσαμε σε φάση να μου λέει το κάνω platinum και λέω σιγά μην το κάνω ποτέ platinum. Και έφτασα να τον ξεπεράσω, τα κάνω όλα, το όλοι ακούς, εγώ τα κάνω όλα 100%. Λοιπόν, Assassin's Creed Odyssey. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, παιδιά, όταν είχε βγει, είναι μια συλλεκτική που ήταν συλλεκτική. Το έχω κάνει unboxing στο κανάλι, υπάρχει βίντεο αφιερωμένο πάνω σε αυτό. Θα σας το ανοίξω και τώρα να το δείτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πράγμα είναι πανάκριβο. Αλλά για κάποιο λόγο, που ακόμα έχουν περάσει κοντά στα 2 χρόνια και δεν έχω καταλάβει το λόγο. Πραγματικά, ακόμα και σήμερα δεν έχω καταλάβει το λόγο. Το Amazon Αγγλίας, το UK, το έβγαλε στις 27 λίρες. Δηλαδή, άμα δεις την τιμή, και νομίζω θα το δούμε από πίσω, πρέπει να το γράφει την τιμή που γράφει από πίσω, είναι πολύ πιο ακριβό από αυτό που το αγόρασα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διαθέσιμο πουθενά. Οπότε όποιος βρει θα πάρει το περιοδικέ ή οτιδήποτε άλλο, το συγκεκριμένο δεν θα το βρει. Του Origins υπάρχει, με την πυραμίδα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και αυτό κάποια στιγμή θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Γενικά, Assassin's Creed είναι η σειρά που λατρεύω. Είναι η σειρά που με έκανε να ασχοληθώ λίγο πιο σοβαρά με το gaming, σοβαρά, τέλος πάντων, γιατί μπλάκα μου παίζω, αλλά το πήρα λίγο πιο ζεστά το χόμπι. Τα έχω όλα. Το μόνο, και το Valhalla το έχω και το δάνεισα τώρα στον κολλητό μου, το παίζει αυτός. Το Valhalla, και κάποια στιγμή όταν το τερματίσει θα το πάρω να το παίξω κι εγώ. Οπότε, ξέρεις, με το που ήρθε το έδωσα κατευθείαν. Αλλά ναι, δεν θα το χάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έχω όλα. Όταν λέμε τα έχω όλα, όλα. Έτσι είναι ο καλύτερος για μένα μακράν. Δεν θα τα λέμε πολλές φορές αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε αυτό. Είναι υπέροχο, δείτε. Έχει το εικαστικό του μάρμαρου. Λοιπόν, δες τώρα, όταν παίρνεις ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, και έρχεται έτσι. Πες ότι δεν γουστάρετε, ρε παιδί μου, τα κόμικ, δεν γουστάρετε τα παιχνίδια. Δεν μπορείς όταν βλέπεις αυτό το πράγμα να μην το εκτιμήσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, παίρνεις ένα βιβλίο και σου έρχεται αυτό το πράγμα. Ειλικρινά τώρα, όσο το βλέπετε. Λες, ρε φίλε, wow, χαμάει. Λοιπόν, οπότε πάμε, θα πάω πρώτα στο βιβλίο και στα συνοδευτικά, γιατί έχει και συνοδευτικά, το δεύτερο part είναι συνοδευτικά. Υπέροχο. Ίσως είναι τόσο απλό, αλλά τόσο όμορφο. Δηλαδή έχει την υφή του μάρμαρου, έχει κάποια, άμα δείτε από πίσω, κάποια pattern. Σε φάση πως χαράζεις, βλέπετε από πίσω. Ίσως αμυδρά να φαίνεται, η κάμερα δεν είναι τόσο καλή. Το συγκεκριμένο, δεν θα πω ψέματα, είναι πανέμορφο. Κάποιες φορές ψιλοσκεφτόμουν γιατί το πήρα. Αλλά τελικά δεν το μετάνιωσα γιατί το παιχνίδι το αγαπάω και κάθε φορά που το βλέπω αυτό το πράγμα μου θυμίζει πόσο ωραία πέρασα. Έχω φάει 240 ώρες από τη ζωή μου. Ευχαριστώ Sagnol the Gangster, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Έχω φάει 240 ώρες από τη ζωή μου. Επειδή το παίζα σταδιακά, δεν έκατσα στρωτά, είναι γύρω στα 2 χρόνια. Με πολύ αραιό και που gaming, δηλαδή σε φάση 240 στο σύνολο, αλλά σε περίοδο 2 χρόνων. Και το στείλω ότι όταν έπαιζα αυτό δεν είχα όρεξη να παίξω τίποτα άλλο, οπότε για 2 χρόνια είχα αφιερωθεί σε αυτό. Δεν με βόλεψε το συγκεκριμένο όταν το είχα από δίπλα για να παίξω. Είναι πανέμορφο, δεν λέω. Οπ, έχει μέσα και. Τι έχει. Λοιπόν, δείτε τώρα. Και εδώ είναι η τιμή. Λοιπόν. Σου δίνει και το ψηφιακό οδηγό προφανώς. Θα δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Σου λέει εδώ αυτό που σου δίνω και όντως τόσο ήταν 9 ευρώ το ψηφιακό. Εμένα δεν με βόλεψε όταν είχα το αυτό από δίπλα να το διαβάζω. Ήθελα το ψηφιακό γιατί η χάρτη ήταν πιο διαδραστική. Μ' άρεσε με το τάμπλετ. Το ξεκαθαρίζω αυτό, το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, δείτε λίγο τι λέει εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, αν βοηθάει να εστιάσει. Ουπ. Εδώ.
αμυδρά, φαίνεται, δεν φαίνεται. Λέει, να σας διαβάσω, 199 US dollars, 129 δολάρια Καναδά. Στο UK είχε 50... Αυτό είναι το θέμα, στο UK ήταν πιο οικονομικό. Στο UK είχε 50 λίρες και στα Αυστραλιανά ήταν 159 δολάρια Αυστραλίας. Οπότε τυπικά, αν πούμε ότι είναι 50 λίρες, είμαστε γύρω στα 75 ευρώ βιβλίο. 75 με 80 ευρώ βιβλίο, αυτό το πράγμα. Εγώ το πήρα 27. Δεν ξέρω γιατί. Ειλικρινά, ακόμη και σήμερα δεν έχω καταλάβει το γιατί αυτό που κάνει κοντά στα 80 ευρώ το πήρα 27. Πάλι και τα μεταφορικά καμιά δεκάρα, γύρω στα 37 λίρες πλήρωσα για να έρθει στο σπίτι. Λοιπόν, ας πούμε, ψεγάδια να το βλέπετε αυτό. Ένα τόσο ωραίο, αυτό πολλές φορές θα το συναντήσετε σε κάποια strategy guides. Ακόμη και στα πολύ ακριβά, και είναι το λόγος για το οποίο μπορεί κάποιος να ξενερώσει με τα strategy guides. Ναι, θα κάτσω κάποια στιγμή. Μπορώ να το κάνω και live, δεν ξέρω. Λοιπόν, άντε, φίλια πολλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που μπήκες. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που σας ξαναλέω, είναι αυτό εδώ το πράγμα, δείτε το. Το έχετε δει σε βιβλία, αλλά είναι που κάθεται στραβά το χαρτί κατά την εκτύπωση και τυπικά είναι, εντάξει, αυτό με χαλάει. Και τα έχω δει σε πολλά strategy guides αυτό το πράγμα. Να το, ξανά πάλι το βλέπετε. Ίσως γι' αυτό, αλλά ήταν σφραγισμένο, το συγκεκριμένο ήταν σφραγισμένο. Ίσως να έχει γίνει quality control και επειδή το quality control δεν ήταν καλό να το είχαν δώσει τόσο. Αν και συνήθως αυτά που έχουν ψεγάδια πάντα είναι πιο ακριβά, συνήθως, για συλλογές. Το ψεγάδι σε κάτι τέτοια μετράει extra. Αρκετά ωραίο, δεν θα πω ψέματα. Το λάτρεψα το συγκεκριμένο παιχνίδι, πραγματικά μου άρεσε. Είναι αυτό που το story του ήταν τόσο ρηχό και τόσο χαζό, το story του δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι από τα πιο μέχρι story παιχνιδιών Assassin's Creed που έχω παίξει ποτέ, αλλά δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε και στη Ubisoft. Κατάφερα να με κάνουν να γυρίζω, έπαθα πρώτη φορά στη ζωή μου. Εντάξει, τώρα λέμε για την πλάκα όσοι δίκαιοι μαλακίες, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι τόσο, μπορώ να ξεχνάω. Είναι η πρώτη φορά και η τελευταία στη ζωή μου μέχρι τώρα, μπορεί να το ξαναπάθω. Ναι, μπορώ να το ξαναπάθω γιατί στο Days Gone δεν το έπαθα αυτό. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δεν μπορούσα να βλέπω ερωτηματικό στο χάρτη. Δεν μπορούσα να βλέπω. Ήταν τόσο ωραίος ο χάρτης που ήθελα απλά να τα καθαρίσω όλα. Να είναι όλο 100%. Να μην έχει χαθεί τίποτα. Να έχω κάνει μέχρι και το τελευταίο quest. Να μην υπάρχει ούτε ένα μισό ερωτηματικό. 240 ώρες. Αν με ρωτάτε ξανά τι κόστησε αυτό. Αλλά διασκέδασα. Το χάρηκα όσο δεν φαντάζεστε και μαζί ήρθε και με, δείτε τώρα, τραβάς αυτό, οπ, δεν γαμάτο ρε γάμο, εντάξει, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό, εντάξει, είναι σαν αυτά που έχουν στους ναούς επάνω, δεν θυμάμαι και πως λέγονται τώρα, και μέσα είχε ένα χάρτη, γι' αυτό σας λέω χάρτης, είναι τρομερός το συγκεκριμένο. Βέβαια είναι χαοτικός, τεράστιος και του τέτοιου έμαθα ότι είναι πιο μεγάλος. Λοιπόν, έχει ένα χάρτη που είναι πάρα πολύ. Είναι η Ελλάδα. Κάπως έτσι. Έχει και τη Λίμνο. Το χάρηκα ιδιαίτερα όταν πήγα στη Λίμνο δε. Που κατάφερα και πήγα να κάνω quest εδώ. Το χάρηκα ακόμα περισσότερο. Αν και δεν είχε καμιά σχέση με τη Λίμνο που ξέρω, αλλά ναι, εντάξει, ήταν διασκεδαστικό. Fun fact. Fun fact. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Υπάρχει ένα σημείο στο χάρτη, στη Λίμνο, να το, εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα, ένα σημείο που έχει μια λιμνούλα. Κανονικά, υποτίθεται ότι αυτό στο παιχνίδι αντιπροσωπεύει τη Λίμνη Αλική ή τη Χορταρόλυμνη. Έχει δύο λίμνες η Λίμνος. Έχει δύο λίμνες η Λίμνος, ακούγεται ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίος χάρτης, anyway. Και από πίσω είναι αφήσαμε τους δύο τέτοιους. Ubisoftίτιδα λέγεται, ναι, ισχύει, ακριβώς. Λοιπόν, αν και είναι Bethesda το Skyrim. Δεν είναι Ubisoft. Λοιπόν, εσύ έπαθες Bethesda. Bethesda. Anyway. Λοιπόν, είχε που λέτε μια λίμνη. Και τέλος πάντων λέω ρε φίλε, τι περίεργο μέρος. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στο νησί. Δηλαδή, ναι, μεν έχει δύο λίμνες η Λίμνος, αλλά στο παιχνίδι δεν μου κάνει κλικ για τίποτα. Και στη Λίμνο που λέτε υπάρχει μια εκκλησία μέσα στο νερό. Τι εννοώ στο νησί. Υπάρχει ένα νησάκι, ένα μικρό νησάκι, στο οποίο πας με σκάλα μέσα από το νερό. Δηλαδή, ναι. Νερό δεξιά-αριστερά και μόνο ο διάδρομος
σαν γέφυρα σκέψου, αλλά μέσα στο νερό, περπατάς και πας. Υπέροχο μέρος. Από δίπλα ακριβώς είναι η πυραμίδα. Έχουμε και πυραμίδα για όσους αναρωτιέστε. Και έρημο επίσης υπάρχει στη Λίμνο για όσους αναρωτιέστε. Έχουν πολύ περίεργα πράγματα. Και Λαβύριδο έχει η Λίμνος, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Anyway, έχουν πολύ περίεργα πράγματα εδώ στο νησί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το νησί από μικρό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω, στην αρχαιότητα κάναν περίεργα πράγματα εδώ. Anyway, και βλέπετε υπάρχει ένα νησάκι. Άγιος Νικόλαος λέγεται νομίζω. Έχει ένα κλεισάκι εκεί πάνω στο νησάκι. Ένα κλεισάκι στο νησάκι, κάνει και ομοκαταληξία. Το κλεισάκι λέγεται Άγιος Νικόλαος. Ακριβώς απέναντι είναι η πυραμίδα που έχει, ρε παιδί μου. Κάθεσαι στο νησάκι και φαίνεται και η πυραμίδα της Λίμνου. Προχωράς λίγο. Τέλος πάντων. Όσοι έχετε έρθει, ξέρετε, φαντάζομαι. Λοιπόν. Άλλο αυτό. Λοιπόν, και. Μπαγκεστίτιδα. Λοιπόν. Και στο πλάι, στην πίσω πλευρά από το νησάκι, έχω πάει 3-4 φορές στη ζωή μου. Στην πίσω πλευρά υπάρχει ένα ακύλωμα το οποίο έχει μια μικρή λιμνούλα. Η οποία γαμώτο είναι ολόιδια! Δηλαδή ήμουν εκεί, πάω, έχοντας παίξει το παιχνίδι. Γιατί όταν έπεσε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, ήμουν σε φάση. Το έχω ξαναδεί αυτό, δεν ξέρω. Προσπαθούσα να καταλάβω στο χάρτη τι είναι, τι δεν είναι και λέω. Και πάω τώρα στο νησάκι αυτό και παρατηρώ και λέω. Ρε φίλε, είναι ολόιδιο! Μπορεί το υπόλοιπο νησί να μην έχει καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση, αλλά. Ρε φίλε, είναι ολόιδιο! Υπάρχει ακριβώς το ίδιο πράγμα! Και καθόμουν και λέω, wow! Πέρασα από εδώ για να πάω από την ηφαιστεία που είχε και καλά. Στο παιχνίδι πας από την ηφαιστεία και κάτω στην κάτω πλευρά του νησιού. Λέω, πέρασα με τα πόδια από εδώ! Και στην. Η Ubisoft το έχει πετύχει με τα πρώτα Assassin's Creed. Το 2 του Edge, γιατί το έχω αγαπήσει. Έχω πάει στη Ρώμη, ρε παιδί μου, και στο Assassin's Creed το 2 που πας στην Ρώμη, στο πάνω στο κάστρο του Σαντάντζελο, στο Βατικανό, σε όλα αυτά έχω πάει. Και ήμουν σε φάση, σκεφτόμουν όταν έπασα το παιχνίδι, ρε φίλε, έχω περάσει από εδώ. Δηλαδή, αυτό είναι το ωραίο με την τέτοια. Αν έχεις πάει σε κάποια, λέει εκεί πέρα, μετά λες, είδα και το σύμβολο του Assassin's και το πάτησες και έχεις, φαντάζεσαι, όχι εντάξει, δεν είχε. Αν και ξέρω ιστορίες. Οι οποίες μιλάνε για άλλα πράγματα, λίγο περίεργες. Γενικά, η Λίμνος είναι λίγο ιδιαίτερο νησί. Το ξαναλέω, είναι πολύ ιδιαίτερο νησί. Και τέλος πάντων, ήμουν σε φάση. Αυτό έχει πετύχει η Ubisoft. Ενώ ρε παιδί μου, ξεφκάνει σε φάση να λες, φίλε, μπορώ να δεθώ με αυτό το παιχνίδι. Γιατί μπορώ να δεθώ. Το Assassin's Creed πέρασε ωραία. Και π.χ. είμαι από τη Λίμνο. Αυτό το γαμημένο μέρος είναι ολόιδιο. Λέω πέρασα. Έπαιζα το Assassin's Creed το Brotherhood. Και ήμουν σε φάση, έπαιζα και λέω: ρε μαλάκα, έχω περπατήσει αυτά τα στενά. Εκεί πάνω στο κάστρο, στον Άγγελο, στον Τσαντάντζελο. Όσοι έχετε πάει η Ρώμη, ξέρετε. Όχι, δεν σκέφτομαι, έχουν πάει όλοι. Έτυχε, πήγαμε πενταήμεροι. Όταν ήμουν λύκειο, εγώ. 9 μέρες, 9 ημέρες, ωραίες εποχές. Τέλος πάντων, και λέω: έχω πάει εκεί πάνω, ρε φίλε. Ήταν. Ubisoft, λατρεία. Λοιπόν, επίσης, μέσα σε αυτά τα 27 λίρες είχε και αυτό εδώ. Δεν το έχω ανοίξει καν, όπως καταλαβαίνετε. Μάλλον δεν θα ανοιχτεί ποτέ, θα πεθάνω και θα είναι σφραγισμένο. Θα πω να με θάψουν με αυτό μαζί. Σημαματάριο είναι. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραίο. Και μέσα. Ασήμαντο μεν. Καλά, έχει και αυτό. Αυτό είναι το. Ξέρεις, είναι το νούμερο 1353. Μ' αρέσει γιατί είναι και συμμετρικό. 2018 και το ίδιο ακριβώς έχει σε επιστοπητικό και συλλεκτική από το God of War παρεπιπτόντως. Έχει μέσα κάποιες περιοχές οι οποίες είναι η αλήθεια είναι σε κάποιους πήγα, σε κάποιους δεν ξέρω για ποιο δεν τις βρήκα κάτω, αλλά anyway. Έχει κάποια ωραία κάτω postal. Πάρα πολύ ωραίο εικαστικό. Πω αυτό εδώ ο Σύσυφος. Τι ωραίο που θα ήταν να υπήρχε όντως κάτι τέτοιο, δηλαδή. Γιατί δεν έχουν φτιάξει ένα. Ακόμα και σήμερα, θα μπορούσε σε έναν αρχαιολογικό χώρο από κάπου. Βέβαια, θα κάνεις παρέμβαση. Έστω κάπου διαφορετικά, ρε παιδί μου. Σε ένα μονοπάτι, σε ένα βουνό. Αρχιτεκτονικά να κάνεις. Κάτι, μια παρέμβαση. Πραγματικά. Είναι τρομερό το άρκο. Και εδώ να λες και είσαι στον άρκο των δαχτυλιδιών. Δείτε, είναι εκεί που είναι στη γέφυρα που πέσανε τα τέτοια. Λέει, αν σου αρέσουν οι ναίτες, έχει πολύ ωραία σειρά το history, το Nightfall. Το έχω. Δει ότι υπάρχει, αλλά δεν το έχω κάνει. Επίσης, παρεμπιπτόντως, εχθές είδα το White Tiger. Δείτε το. Απλά δείτε το. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Δείτε το. Σήμερα το βράδυ έχει ταινία. Μπείτε Netflix, δείτε The White Tiger. Πραγματικά είναι γροθιά το συγκεκριμένο. Είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Λοιπόν, ναι, θα το δω αυτό, να είτε σε. Καλό. Nightfall. Αλλά δες τώρα, αυτό είναι σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Θυμάστε τη σκηνή που ήταν, κρυβότανε τα Hobbit από τους... πώς σου λέγατε, πρόκειται στο διάλογο. Τέλος πάντων, ναι. Τι ώρα. Γενικά σου το προσφέρει, είναι αυτά τα καλούδια. Τώρα θα μου πεις ρε Κώστα, μαλακίες. Α, κομπλέ. Οπότε το βράδυ βρήκατε, θα κάνω εσείς, θα δείτε White Tiger, εγώ θα βλέπω Nightfall. Λοιπόν, είναι αυτά τα ωραία καλούδια λοιπόν που... Θα το πάρεις, αλλά σου δίνει και το εξτραδάκι του. Assassin 1, ναι. Το Assassin 1 είπα να το κάνω remake και θέλω να το παίξω. Η αλήθεια είναι ότι το έχω το Assassin 1, αλλά πήγα κατευθείαν στο 2. Το πρώτο Assassin που έπιασε στη ζωή μου, θα είμαι ειλικρινής, ήταν το Assassin's Creed το 2. Γι' αυτό και λάτρεψα τον Ezio. Και έχω ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα. Έχω ταυτιστεί. Κακός λόγος. Όχι, έχω ταυτιστεί. Απλά επειδή ρε παιδί μου έτυχε να βρίσκομαι στα ίδια μέρη, να έχω. Σε φάση ένιωσα αυτό το ωραίο δέσιμο του ότι ξέρεις κάτι, στα ίδια μέρη που περπάτησε αυτός, είχα πάει κι εγώ και τα θυμόμουν. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Να παίζεις τώρα ρε παιδί μου το παιχνίδι και να λες ρε φίλε, έχω. Σκεφτείτε να ζείτε κιόλας εκεί έτσι. Και να λες, α, το σπίτι μου, πέρα από πάνω. Μπορώ και τρέχω πάνω κάτω στο σπίτι μου για να πάω στο Πιάτσα Ντιπόπολο ή στο οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν. Εκεί στην αγορά. Πω, τι. Assassin's Creed. Είναι αυτό το Ubisoft. Μπορεί να έχει bugs, μπορεί. Αλλά ας μην κορυδευόμαστε. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν και κακά παραδείγματα, αλλά κάνει deliver. Και το λέω γιατί τώρα όλο το θέμα γίνεται με το Cyberpunk. Τουλάχιστον λέμε, ξελέμε, ξαναλέμε, αλλά Ubisoft ξε-Ubisoft μπορεί να λέμε 1002, αλλά κάνει deliver. Μπορεί κάποια να έχουν, αλλά τα διορθώνουν. Ξέρεις ότι είναι απαιτητικά παιχνίδια καθένα που βγαίνει, αλλά θα το πάρει η εταιρεία και θα στο παραδώσει. Μπορεί στην αρχή να είναι μπαγκυρεμένο όσο δεν πάει, αλλά θα το φτιάξουν. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, θα φτιαχτεί. Και τάπ, έκλεισε. Τι ωραίο. Μαγνητικό προφανώς τέτοιο. Cover, δες. Έχει δύο μαγνήτες, έκλεισε. Αυτό ήταν. Και κάπως έτσι, πω, ανάποδο. Το μεταξύ το αστείο, όποιοι το κοιτάνε θα λένε πω, Χρυσή Αυγή και μαλακίες, προφανώς και όχι. Είναι συλλεκτική από το... Συλλεκτική έκδοση Strategy Guides από το Assassin's Creed. Anyway, εν τω μεταξύ φτάσαμε, πω, μπορείς να βάζεις και τα χέρια σου εδώ πάνω να ξεκουραστείς. Πολλά Strategy Guides, έχω κι άλλα, δεν θυμάμαι. Σίγουρα έχω παιχνίδια, έχω βιβλία lore books αρκετά, τα οποία θα κάνουμε ένα special επεισόδιο. Αυτό το special επεισόδιο λοιπόν θα προσπαθήσω να έχω και κάμερα στα χέρια. Να βλέπετε κάτω το βιβλίο πώς είναι. Έχω ένα μικρό θέμα. Το μικρό μου αυτό θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο όταν προσπαθώ να κάνω αλλαγή σκηνών δεν πιάνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα προσπαθήσω... Φαντάζει, άμα βγάζανε ο Άδωνης τέτοια, θα ξεπουλούσε. Να, μυαλά δεν έχουν. Αυτοί που μαλακείς πάνε και βγάζουνε. Ένα τέτοιο να βγάλουνε, θα ξεπουλήσουνε. Λοιπόν, πραγματικά, άμα έκανε strategy guide στα ελληνικά και έπιανε... Τέλος πάντων. Γενικά είναι το mood το συγκεκριμένο, η περίοδος. Και εννοώ, η περίοδος αυτή κρατάει χρόνια. Είναι γύρω κοντά στη μια πενταετία, ρε παιδί μου. Που σιγά σιγά ανεβαίνει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο είδος εδώ στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Δηλαδή δεν έχω πετύχει. Έχω δει πολλά κανάλια να μιλάνε για βιβλία, να λένε, αλλά για strategy guides νομίζω είμαι ο πρώτος που το ανέφερα και έκανα και βίντεο γι' αυτό και κάνω σήμερα και το live. Καλώς ή κακώς, εδώ Ελλάδα δεν το έχουμε πιάσει πολύ το θέμα strategy guides και γι' αυτό θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Όσοι ξέρετε να μάθετε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω, όσοι δεν ξέρετε να πάρετε μια εικόνα του τι διαφορετικό υπάρχει. Δηλαδή, όσοι ασχολείστε με το gaming, όπως και εγώ, μέχρι και το 2015 δεν ήξερα καν τι είναι τα strategy guides. Δεν είχα ιδέα που μπορεί. Και όταν το έμαθα, λέω, γιατί κάποιος να θέλει να πάρει ένα strategy guide, για ποιο λόγο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να τα βλέπω, είχα αρχίσει και μ' άρεσε η φάση και έψαξα να βρω. Το πρώτο που είχα αγοράσει είναι χρονολογικά το Uncharted το 4 και το Doom, μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα. Τώρα, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα έχω κόψει λίγο, γιατί συνειδητοποιώ ότι καθώς παίζω κάποια από αυτά τα παιχνίδια, περνάω περισσότερη ώρα στην εφαρμογή.
Δηλαδή, προτιμώ και σας το ξαναλέω και όσους μπήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Προτιμώ περισσότερη ώρα όταν είμαι μέσα στο game να έχω το tablet από δίπλα με το e-book, το αντίστοιχο που σου προσφέρει το καθένα, το strategy guide, και να κάνω ειδικά στις χάρτες zoom in, zoom out. Τέλειωσε. Να θέλω να βρω π.χ. μια συνταγή. Πατάω επάνω, παπ, μου λέει που θα ψάξεις να βρεις τα υλικά. Πάω, τα κάνω. Δηλαδή, είναι περισσότερη ευκολία και είναι και πιο οικονομικό. Το συγκεκριμένο είναι όμορφο, αλλά κυρίως για να το έχεις και να το έχεις στολισμένο. Το τελευταίο που αγόρασα είναι το Fallout 76 και αυτό γιατί το βρήκα πάρα πολύ φθηνά, καμιά 15 ευρώ, σας το έδειξα πριν. Άμα δεν το βρίσκα πιο και ήξερα ότι μπορεί να μην το παίξω ποτέ αυτό το παιχνίδι και το πήρα πιο πολύ γιατί ήταν πολύ οικονομικό. Γιατί κάποια στιγμή αυτά εξαντλούνται, να τσεκάραμε και πριν, έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα από αυτά. Αλλά όσοι θέλετε απλά να πάρετε την ευχαρίστηση, την απόλαυση και να μην ξοδέψετε μια περιουσία σε περιτά πράγματα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι περιτά πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πιάσει τόπο. Είναι συναισθηματικός ο παράγοντας, δηλαδή είναι η φάση που το έχουμε ξαναπεί, το παίρνεις πιο πολύ για να ικανοποιεί το είναι σου, να ικανοποιεί το ψυχικό σου κόσμο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έπαιξα το Assassin's Creed, πέρασα υπέροχα. Γαμώ το, τι ωραία που ήταν. Είμαι σε φάση, περπατάω, το κοιτάω. Γαμώ το, ωραίο ήταν, πέρασε ωραία. Δηλαδή, είναι να προσφέρει αυτό το nostalgia factor. Ότι βλέπεις και νοσταλγίες, χαίρεσαι γιατί πέρασα ωραία με αυτό το πράγμα. Αλλά δεν προσφέρει κανένα άλλος απολύτως ρόλο. Πραγματικά. Οπότε, αν δεν θέλετε να χωθείτε βαθιά μέσα στο χόμπι και να δώσετε χρήμα, γιατί ξαναλένε ακριβό. Και μετά από ένα σημείο αγοράζοντας θα απλά συνειδητοποιείς ότι μπορεί να μην αξίζει κιόλας, που πραγματικά δεν αξίζει να δώσει τόσα λεφτά, μόνο και μόνο για ικανοποίηση του εγώ σου. Βέβαια, η αλήθεια είναι, άμα είχα παραπάνω λεφτά και δεν είχα θέμα να με περιορίζουν τα οικονομικά μου, θα έδινα και παραπάνω. Αλλά υπάρχει και σε κάποιους ανθρώπους, έρχεται κάποια στιγμή που λες: δεν με φτάνουν τα λεφτά. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Κάποια στιγμή που δεν βγαίνω, άστο. Θα κάνω κράτη, θα δώσω έστω ένα 10 ευρώ, 3 καφέδες είναι. Δεν θα κάνω delivery σήμερα πίτσα. Η πίτσα θα πάει, άμα θέλω, το strategy guide. Μαλαβίδα, ευχαριστώ για το follow. Είναι σε φάση αυτό. Θα το. Η πίτσα που θα παραγγείλω σήμερα ή τα σουβλάκια. Θα φάω το φαΐ που έχω στο τάπερ. Και θα πάει εκεί. Και άμα πω να κάτσω να παίξω το παιχνίδι ή να το ευχαριστηθώ και να το χορτάσω, ξέρω ότι θα τα πιάσει με το παραπάνω τα 10 ευρώ. Είναι εξτρά. Άμα θέλω και το platinum θα με βοηθήσει. Καλά. Ναι. Χώρος. Ήδη, επειδή σκέφτομαι, αν πάνε όλα καλά τον Ιούνιο μετακομίζω και φεύγω για Θεσσαλονίκη, ήδη σκέφτομαι πού θα τα κουβαλάω όλα αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δες τώρα. Δεν σηκώνονται. Πραγματικά δεν σηκώνονται. Παίζει να ζυγίζουν καμιά δεκαριά κιλά. Δηλαδή, πραγματικά, αυτά είναι μόνο τα strategy guides. Αν βάλω και όλα τα υπόλοιπα. Ωρε φίλε, είναι βαριά. Αν βάλω και όλα τα υπόλοιπα, πού τα πάω. Ναι, μεν είναι γαμάτα. Αν είχα το δικό μου σπίτι και έμενα στο δικό μου σπίτι, δεν θα με ενδιαφέρει, θα το είχα γεμίσει. Αλλά σκέφτομαι ότι θα πληρώσω μεταφορική. Και ενώ όλα μου τα πράγματα, τα υπάρχοντα, μπορώ να τα μαζέψω μέσα σε 3 κουτιά, 4 κουτιά. Να τα τακτοποιήσω και να πω είμαι έτοιμος. Τα ρούχα μου χωράνε σε μια βαλίτσα. Δηλαδή δεν έχω από το άπειρα ρούχα. Ακόμα και τα γύρω-γύρω τζιζιβάγκαλα ιστορίες που έχω. Δύο κουτάκια τα γεμίζω. Η πρίκα αυτή πίσω. Θέλει άπειρο χώρο. Και το αστείο είναι ότι σε φάση. Σκεφτείτε ότι κάθε κουτί ζυγίζει και άπειρο. Όσοι έχετε κάνει μετακόμιση και έχετε προσπαθήσει να κουβαλήσετε βιβλία, ξέρετε τι λέω. Για βάλε ένα κουτί, δεν μπορεί να βάλει πάρα πολλά. Θυμάμαι όταν είχα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη που δεν ήξερα πρώτη φορά στη ζωή μου φοιτητής τώρα. Ήμουνα σε φάση, πήρα όλη την πρίκα από τα βιβλία μαζί. Κι εγώ. Και είχα γεμίσει τεράστιες κούτες και μου λέγανε δεν σηκωνότανε. Δύο άτομα και δεν σηκωνότανε. Και μετά λέω πρέπει να το σπάσω σε μικρότερες. Όταν ήρθα εδώ, όλα αυτά κουβαλήθηκαν σε μικρές κούτες. Αυτά δεν είναι πρικιά, παιδιά. Αυτό είναι. Και πάλι δεν έχω τόσο τεράστια βιβλιοθήκη. Δηλαδή σκέψου, έχω αυτό. Και εντάξει, δεν είναι και τόσο, αλλά ζυγίζει όσο τίποτα. Αυτό δεν είναι καροτσάκι, αυτό είναι πλατφόρμα που φορτηγώ. Έκανα με το αγροτικό να τα κουβαλήσω γενικά όλα γύρω στα. Καλά, βάσκετα έπιπλα και αυτά. Ένα δρομολόγιο σίγουρα το θέσω το αγροτικό. Και βάλε και τα έπιπλα και αυτά, εντάξει, ναι. Αλλά εν τω μεταξύ σκέφτομαι, έχω και αυτά εκεί πάνω.
Αυτά εδώ πάνω είναι όλα κουτιά από συλλεκτικές. Και σκέφτομαι τώρα, ωραία είναι. Στολίζουν ωραία το χώρο. Να τα πάρω μαζί, να στολίσω με κουτιά. Δηλαδή, είναι μερικές φορές που κάθομαι και σκέφτομαι. Όλα έχουν την περίοδό τους στη ζωή ενός ανθρώπου. Η δική μου περίοδος μάλλον ήρθε και παρήλθε, δηλαδή η περίοδος της συγκεκριμένης φάσης μάλλον ήρθε και παρήλθε, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό εδώ πάνω το κομμάτι. Οπότε εικάζω ότι όταν έρθει η ώρα να μετακομίσω, ίσως κάποια από αυτά να τα πουλήσω, δεν ξέρω, να τα δώσω, κρατήσω μόνο αυτά που με επηρέασαν και μου αρέσουν πάρα πολύ και θα τα κρατήσω. Τα βιβλία μου δεν μπορώ να τα δώσω, δεν μου πάει η καρδιά, πραγματικά δεν θα τα δίναμε τίποτα στον κόσμο. Προτιμώ, αν πεθάνω, να με θάψουν αυτά παρέα, δηλαδή θα φροντίσω, χτύπα ξύλο όταν έρθει αυτή η ώρα, να κάνω ειδικό θάλαμο με αντλία καινού, πλαστικά τυχώματα γύρω-γύρω και να είμαι εγώ και τα βιβλία μαζί παρέα. Θα κάνω time capsule για το χρόνο μετά από 10.000 χρόνια να με ξεθάψουν και να μπουν. Μπορεί να μην έκανα τίποτα σημαντικό στη ζωή μου, αλλά μετά από 3.000 χρόνια μπορεί να βρουν. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά για σκέψου το λίγο. Όλα αυτά, αν τα βάλεις μέσα σε ένα αερό καινοδοχείο, το σφραγίσεις super καλά, το θάψεις μέσα σε μπετό, το πιο πιθανό είναι ότι θα καταλήξει κάποια στιγμή τόσο βαθιά που δεν θα το βρει κανένα. Αλλά πες ότι κάποια στιγμή μετά από 3-4.000 χρόνια το ξεθάβονται. Σκέψου τώρα. Και λες, οπ, μπορεί να μην έκανε τίποτα στη ζωή του, αλλά μετά από 4.000 χρόνια θα τον θυμούνται. Και θα λένε, ή έβλεπε μπροστά στο μέλλον, παρά έβλεπε μπροστά στο μέλλον. Ακούγεται χαζό, είναι χαζό. Αλλά για σκέψου τώρα, έτσι. Πόσα, αν μετά από 10.000 χρόνια, 5.000 χρόνια, 3.000 χρόνια, 1.000 χρόνια, να καλύψουν ένα time capsule που έχεις κάνει. Και το έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά το time capsule. Κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω ένα στη ζωή μου. Δηλαδή να φτιάξω ένα time capsule, να βάλω 2-3 βιβλία, να βάλω κάποια πράγματα που μου αρέσουν, να τους σφραγίσω τόσο καλά αερόκαινο, πλαστικά παντού γύρω-γύρω, γιατί έχει και μεγάλη περίοδο ζωής το πλαστικό που δεν χαλάει, ρε παιδί μου, το ντύσω και εμείς το τσιμέντο, οτιδήποτε, και να το αφήσω κάπου, να το θάψω κάπου. Σκέψου πόσο γαμάτο θα ήτανε. Να σκάβεις τώρα ένας αρχαιολόγος του μέλλοντος και μετά από 10.000 χρόνια, μετά από 5.000 χρόνια να βρεις τα στράτα της Γκάιτς και λες τι κάνουν αυτοί τότε ρε φίλε. Λοιπόν, Έλενα live, hello, μπήκες και σε στιγμή που λέμε τα μακάβριά μας. Για να δούμε, για τσέκαρε αυτά, τι είναι αυτά στο WeTransfer. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ τώρα είναι 356, πες μου ότι έχει strategy guides μέσα. Λοιπόν, μαζί με μένα κατεβάστε το κι εσείς. Τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι σε φάση, έχεις το Έλενα Alive και μου έρχεται στο μυαλό το Έλενα Alive. Αρχικού δεν ήταν αυτή η Έλενα. Anyway, λοιπόν, τα βάζεις στο πατρικό και τα έχεις. Το ίδιο λάθος έκανα πρωτοετής φοιτητής, πέταξα και τα πούλησα ρετρό κονσόλες. Ναι, ναι. Γενικά δεν πετάμε τίποτα, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι, μετράει πάρα πολύ η φάση του κοντέινερ. Σκέφτομαι να είχα ένα κοντέινερ, να τα κλείσω μέσα, να τα σφραγίσω όλα. Και πάω ρε παιδί μου και το παίζω μινιμαλιστής μετά. Δηλαδή, ως φοιτητής το παίζω μίνιμαλ. Έχω μόνο μια τηλεόραση, ένα υπολογιστή. Εδώ έχω υπολογιστής. Και υπολογιστής είναι εκτείνος. Για να μετακομίσω θα χρειαστεί. Αχ, θα περάσω ωραία. Να σας πω όταν θα είμαι Θεσσαλονίκη, όσοι είστε να έρθετε να βάλετε Asus GR, ευχαριστώ. Στο πατρικό που στο Λουνού. Καλά, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και. Α, αυτό εκεί πάνω, ναι, είναι ο BBA. Τα ανάβει κιόλας, αλλά δεν έχω μπαταρίες τώρα, έχουν τελειώσει. Γαμάτο είναι. Λοιπόν. Τζιόβα, γεια. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα. Και είναι σε φάση, αν έχετε τους δικούς μου γονείς που είναι καλοί, είναι χρυσοί, αλλά δεν ξέρουν το value τίποτα από όλα αυτά. Και είναι σε φάση, είναι τόσο πολύ εύκολο ο μπαμπάς μου, αν είναι να κάνει καθάριση. Δεν ρωτάει. Ή απλά παίρνει μια σακούλα και τα βράζει όλα μέσα. Δώσε! Και πάμε δρόμο. Και είμαι σε φάση, πραγματικά το βλέπω. Το βλέπω σε, να φτιάχνω, πηγαίνω τις βιβλιοθήκες στο τέτοιο για να κάνω τις καρφώνω με σανίδες μπροστά. Για να μην πειραχτεί τίποτα. Σε γενικές γραμμές, όσοι είστε στο ίδιο mentality, ρε παιδί μου, σας αρέσει να συλλέγετε πράγματα. Σας αρέσει μάλλον να συλλέγετε πράγματα, να έχετε τα βιβλία σας και δυστυχώς πρέπει να μετακομίζετε ή οτιδήποτε. Το σκέφτεσαι και 2 και 3 και 5 φορές, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Πού τα πάω όλα αυτά. Τα strategy guides, πού να τα πάω. Γι' αυτό λες, γι' αυτό σας λέω μάλλον και λες και σας λέω και τα ακούτε κι εσείς. Αν πρόκειται να ασχοληθείτε και να θέλετε να απολαύσετε ένα παιχνίδι, να βρείτε. Αν και, για να είμαστε ειλικρινείς. Θες να βρεις τα κοράκια του Όντιν.
παραδείγματος χάρη στο God of War. Καλησπέρα, Καραμό, καλησπέρα. Θες να βρεις τα κοράκια του Όντιν. Ωραία. Ισχύει και αυτό. Λοιπόν, θες να βρεις τα κοράκια. Και φέρνει το και σε Λούκι μαζί. Θες να βρεις τα κοράκια του Όντιν. Γκούγκλισε το και θα το βρεις. Αν θες να σε μερακλείς όμως, δώσε 10 ευρώ και πάρε το strategy guide. Θα πιάσει τόπο. Αφού με 240 ώρες ήταν γαμοπέχνιδο, 500 ώρες, 200 ώρες, 100 ώρες, 50 ώρες. Ρε φίλε, έδωσες και 10 ευρώ για να αγοράσεις ένα strategy guide. Wow. Δεν είναι τόσο πολλά τα λεφτά, μην είμαστε τόσο. Εντάξει, έχουμε το σκεπτικό του τζαμπατζή σε πολλά, αλλά είναι κάποια πράγματα. Elder Scrolls Official Strategy Guides και το V Legendary. Έλα ρε! Oh, κατεβάστε το link πιο πάνω. Χίλια ευχαριστώ. Wow. Τέλεια. Τέλεια, δεν θα πει τίποτα. Ικανοποιούμε και με το PDF. Δεν χρειάζεται να αγοράσω. Είμαι κομπλέ, έκλεισα. Το link που έχει παραπάνω, ο Κωνσταντίνος μας το έβαλε με... Έχει μέσα το Elder Scrolls και το Skyrim. Το Elder Scrolls και το Skyrim. Elder Scrolls, Skyrim. Απλά το να λέω Elder Scrolls μου έρχεται στο μυαλό το online, επειδή έπαιζα online. Επίσης, α, το έβαλες και εσύ. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, επίσης, το 21, 23, τι ήταν αυτό, είναι άλλο, το ίδιο δεν είναι. Για περίμενε, Ctrl J, το επικόλλησες, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, επίσης, είναι tip τώρα, σας δίνω tip επειδή το σκέφτομαι όταν θα μετακομίσω. Υπάρχουν κάποια ωραία ταμπο, πώς λέγονται ρε γαμώτο, ταμπερέ, κάπως έτσι λέγονται, ναι το ίδιο είναι. Υπάρχουν κάποια ωραία τα οποία είναι, αν έχετε πρόβλημα, ειδικά για τα παιχνίδια σας το λέω αυτό, αν έχετε πρόβλημα χώρου, είναι αυτά τα μακρόστονα τα καναπεδάκια, τα οποία είναι σε μέγεθος μήκος όσο ένα, εν τω μεταξύ κολλάει τώρα, έπεσε απότομα, δεν ξέρω τι φάση. Έφαγε κρασάρισμα. Λοιπόν, είναι κάτι καναπεδάκια. Είναι αυτά που βάζουν περισσότεροι στην είσοδο του σπιτιού για να κάθεσαι και να βάζεις τα παπούτσια σου. Τα μπερέ νομίζω λέγονται, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω κάπως έτσι πρέπει να λέγονται. Τα οποία είναι μακρόστινα και του σηκώνει το από πάνω και έχει καπάκι. Οπότε, εκεί μέσα μπορείς να βάλεις όλα σου τα παιχνίδια ή οτιδήποτε θέλεις, ρε παιδί μου. Το καπακώνεις και σε κυριλαία. Ναι, ναι, σπάει. Τώρα έκανε ένα απότομο frame drop και λέω τι έπαθε. Οπότε τσεκάρετε το. Δηλαδή, όσοι έχετε πρόβλημα χώρου, γιατί και εγώ έχω πρόβλημα χώρου και παίζει να έχω και πολύ μεγαλύτερο. Μπράβο, καναπεδάκι μπαουλάκι, ταμπερέ νομίζω λέγεται. Νομίζω, δεν είμαι. Κάτσε να το ψάξω κιόλα να το τσεκάρω. Πρέπει να λέγεται ταμπερέ, αλλά δεν είμαι και σίγουρο γιατί σε αυτά. Κατά λάθο τα βρήκα κι αυτά. Είναι σε αυτό που ψάχνει ταμπερέ. Ταμπερέ, για να δούμε, είναι τα... Όχι, ταμπερέ παιδιά είναι σφραγίδα, δεν λέγεται ταμπερέ. Πώς τον κόρακα λέγεται. Ταμπ κάτι λέγεται, ταμπουρέ. Ταμπουρέ. Ταμπουρέ λέγεται, ταμπερέ είναι το... Η σφραγίδα. Ταμπερέ. Πω ρε φίλοι, μαθαίνεις καινούργιες λέξεις. Να σας βάλω το link, είναι αυτά εδώ. Τα οποία τα τσέκαρα κι εγώ και έπαθα πλάκα γιατί είναι και οικονομικά κάποια από αυτά. Και έχουν χώρο να τα χώσει όλα εκεί μέσα, να μην φαίνεται τίποτα, να έχει τα strategy guides σου, τα βιβλία που δεν θες να φαίνονται ή οτιδήποτε, να έχει τα παιχνίδια σου, τα χειριστήριά σου, οτιδήποτε. Κάθεσαι κιόλα, αράζει σε φάση έρχεται η κολλητοπαρέα, του βάζει κάτι, του κάτσε εκεί πέρα, του λες κάθονται όλοι και κάθονται και σε βλέπουν. Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε κοινό εδώ πέρα, θα του έβαζα σε ένα τέτοιο στο πλάι να κάθονται. Λοιπόν, παίρνει ένα τέτοιο, τσεκάρετε τα, ρίξτε μια ματιά. Είναι πολύ γαμάτα και πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραία υλικά. Και ανθεκτικά, σηκώνουν βάρος, όχι μαλακίες. Λοιπόν, οπότε παίρνει ένα τέτοιο, τα πετάς όλα μέσα και είσαι άρχοντας. Και πρέπει να αγοράσω τώρα που το σκέφτομαι, αλλά όχι τώρα. Μάλλον όταν έρθει η ώρα να μετακομίσω στο καινούριο σπίτι και δω τις ανάγκες του χώρου εκεί πέρα, τότε θα κάνω. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το αστείο, ότι έχω και βιτρίνες. Το βάζεις και κάτω από το κρεβάτι, κάτω από το γραφείο και απλώνεις και τα πόδια. Κάπως έτσι σε φάση. Μετράει. Ή για συνοδευτικό, θα ήταν πολύ ωραίο στον καναπέ από δίπλα αυτό και καλά να το έχεις σαν βοηθητικό καναπέ. Όντως. Και το αστείο είναι ότι παραδείγματος χάρη εγώ έχω και σας ξαναλέω και τις βιτρίνες. Έχω μια βιτρίνα στο πλάι, μαγαζιού βιτρίνα, η οποία έχω μέσα όλα τα παιχνίδια από PSP, από DS, από PC, είναι όλα εκεί μέσα. Έχω τις άλλες βιτρίνες μέσα να δω πού τα πάω όλα αυτά. Αχ, πραγματικά χίλια ευχαριστούμε, ναι, ειλικρινά ήταν τρομερό.
Εν τω μεταξύ σκέφτηκα να σας βάλω κάποια strategy guides, αλλά το θέμα των strategy guides που έχω είναι παλιά, δεν έχω καμιά σχέση με αυτά εδώ. Οπότε θα είναι κρίμα να σας δείξω όλα αυτά τα ωραία καινούργια strategy guides και να μην έχω κάτι αντίστοιχο, οπότε λέω άστο καλύτερα. Αν πάνε όλα καλά, παιδιά, για δουλειά θα πάω. Έχω προσφορά να δουλέψω σε ένα φροντιστήριο, αν ισχύει μέχρι τότε καλώς. Ιδάλλως θα προσπαθήσω να κάνω μαθήματα, να ψάξω σε καμία ταβέρνα, σερβιτόρος, δεν ξέρω, θα βγάλω άκρη που θα πάει. Λοιπόν, God of War, βρήκα να ανεβάσω και εγώ δύο. Παιδιά, ό,τι έχετε ανεβάστε τώρα πριν να κλείσω, να προλάβουμε να το πάρουν, είναι ευκαιρία. Πραγματικά, κάντε έργο, ειλικρινά κάνετε έργο. Όταν δεν μπορώ να στείλω εγώ αρχεία, το κάνετε εσείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό το ωραίο, αυτό μου αρέσει που έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου. Καλώς ή κακώς, ο ένας σαπορτάρει τον άλλον. Δηλαδή, πάρε και αυτά τα αρχεία σου, αδερφέ. Πάρε και αυτά, πάρε και το. Καλό. Λοιπόν. Οπότε ναι, αν πάει καλά η φάση, το καλοκαιράκι θα προσπαθώ να στήσω σπιτικό καινούριο Θεσσαλονίκη, ελπίζω να πάει καλά. Το θέλω, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ, τώρα από εκεί και πέρα. Άμα πεις, παιδιά, ναι, βιβλιοθήκη με βιτρίνα και τζάμια. Έρχεται κάποια στιγμή που η σκόνη δεν παλεύεται. Οπότε θες κάτι το οποίο, αυτά είναι πανάκριβα όμως, πραγματικά είναι πανάκριβα. Να σου πω, σε βιβλιοθήκη εμένα μου αρέσουν αυτές, όχι αυτές. Αντάξει, αυτές τις έφτιαξα, αυτά παρεπιπτόντως, τα έφτιαξα εγώ. Αυτό και αυτό. Δηλαδή είναι δική μου κατασκευή, το σχεδίασα, μέτρησα τα ξύλα, οι βιβλιοθήκες από πίσω δηλαδή τα έφτιαξα εγώ. Τώρα το μόνο που θα έκανα σαν αντίστοιχο να βάλω καμιά λεντοτενία. Εν τω μεταξύ, όταν έχω καταβρει, έχω συνδέσει όλες τις λεντοτενίες πάνω στο κινητό και με οτιδήποτε με ένα λόγο αλλάζει το χρώμα. Δηλαδή, άμα πω, OK, Google ξυπνάει και τα αλλάζει όλα. Λοιπόν, Witcher 3. Το Witcher 3 θέλει. Το Witcher 3 το έχω, δεν ξέρω αν το έχω. Κάτσε, περίμενε, το Witcher 3 το έχω. Είναι σε φάση, κάτσε τώρα, με έβαλες στο τρυπάκι να ασχοληθώ κι εγώ. Λοιπόν, καλά, αν είσαι σαν και εμένα από εδώ, από δίπλα, έχω παράθυρο, το οποίο παράθυρο έχει, βλέπει πάρκινγκ με χώμα. Κάθε φορά από το καλοκαίρι ειδικά, εκεί να δεις πάρτι. Λοιπόν, όχι. Αυτά είναι καλά, είναι και κάποια στα 60 κοντά που έχουν, είναι αρκετά οικονομικά, συμφέρουν. Λοιπόν, τώρα θα το κρατήσω 20 λεπτό, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Αν θες, πρόταση, μπορείς να το ανεβάσεις και την επόμενη φορά να το βάλεις στο link και να το κατεβάσουν, δηλαδή... Αν ψήνεσαι μέχρι τότε, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω θέμα. Τα παιδιά, ούτε τα παιδιά νομίζω να έχουν κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος με μια εβδομάδα ή τέτοιο. Επίσης, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να αρχίσω μέσα στην εβδομάδα να στριμάρω και βράδια. 11 με 1 που τελειώνω τη δουλειά, ανάλογα τα κέφια. Αν ψήνεστε και έχετε όρεξη, ρε παιδί μου, να μπαίνετε για παρεούλα να παίζουν κάποια γκέιμάκια σε φάση χαλαρά. Ναι. Λοιπόν. Ετοίμασέ το, θα ετοιμάσω και εγώ λογικά ότι βρω μέχρι το επόμενο. Τώρα απλά ήταν. Σκεφτόμουν ότι δεν έχω πρόσφατα, αλλά μπορώ να βρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα εγώ ψάχνω και έχει κολλήσει το μάτι μου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να βρω το φάκελο με τα βιβλία. Λοιπόν. Για να δούμε. Witcher, υπάρχει. Witcher. Το γράφει στα ελληνικά, ωραίος. Witcher. Για να δούμε τι θα βγάλει. Όχι, το έχω. Όχι, δεν το έχω. Αλλά θα το ήθελα. Η αλήθεια είναι, άμα έχεις το Witcher 3. Ναι. Πραγματικά μαζέψτε ό,τι έχετε. Όσοι γουστάρετε και και έχετε όρεξη, να μαζέψω κι εγώ. Άμα έχω να κάνω ανταλλαγή. Πραγματικά το Witcher το 3 θα το ήθελα. Ναι, όχι, το έχω. Κάτσε. Είναι πρίμα. Άμα είναι πρίμα, το πρίμα το έχω. Το πρίμα το έχω. Αλλά είναι ένα γιγκαμπάιτ το άτιμο. Ένα 800 MB, 854 MB αρχείο είναι, οπότε θα κάνουμε δουλίτσα. Ανέβασε το, να ανεβάσω κι εγώ. Λοιπόν, ναι, και το ψήνω. Άμα έχετε όρεξη και βρίσκετε χρόνο, ναι. Οπότε κάντε τα αρχεία σας μάγκες, μαζέψτε υλικό, να κάνουμε ανταλλαγές με αρχεία. Τώρα στο επόμενο, δεν ξέρω, στο επόμενο live θεματολογία θα ψάξω μες στην τέτοια. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Αλλά θα βρω. Θα μου έρθουν ιδέες, η αλήθεια είναι θα μου έρθουν. Επίσης, κάτι που έχω σκεφτεί. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το οποίο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο το έχω. Και στο οποίο τι κάνεις λοιπόν. Στο οποίο παίρνεις ένα ήρωα, ένα χαρακτήρα.
και είσαι ένας μικρός διαστημάνθρωπος κάπου στο διάστημα και πας σε πλανήτες. Και καθώς λοιπόν πας σε πλανήτες, μπαίνεις σε διάφορες τοποθεσίες, δυσδιάστατο είναι, και εξερευνείς μια. Δεν σου λέει κάτι. Απλά βλέπεις το τριγύρω και γράφεις ιστορία. Δηλαδή σε φάση μπαίνεις μέσα και γράφεις τι συνέβη εκεί, τι πιστεύεις ότι θα έχει συμβεί. Προχωράς, λες τι πιστεύεις. Δημιουργείς δηλαδή καθώς προχωράς και εξερευνείς τη δική σου ιστορία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί στο τέλος στο βγάζει και με πολύ ωραία τέτοια, με πολύ ωραίο εξώφυλλο. Και αυτό μπορείς να το κατεβάσεις και σε PDF και είναι σαν να έχεις το δικό σου παραμύθι. Δηλαδή σε φάση. Το σημείο φτιάχνεις την ιστορία σου και την παίρνεις εκτυπωμένη στο τέλος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν ψήνεσαι να το δοκιμάσουμε ένα βράδυ, θα μπορούσαμε για αρχή. Ένα χαλαρό. Tomb Raider. Πρέπει να το βάλω. Το Tomb Raider, η αλήθεια είναι ότι θα με έψηνε το να βάλω τόσο καιρό, είναι και μικρό. Αλλά ψηθείτε. Έχουμε πολύ δρόμο. Και το συγκεκριμένο με έψηνε γιατί για Κυριακή θα είναι λίγο ιδιαίτερο. Δεν ξέρω γιατί έχετε συνηθίσει Κυριακή αυτού του είδους. Αλλά Σάββατο ή βραδινό. Το ψήνω τρελά. Λοιπόν, για να μην σας τρώω άλλο τη ζωή, βιβλία που γίνανε σειρές ταινίες. Έχω, αλλά δεν τα έχω δει όλα. Δηλαδή έχω το περί τυφλότητα, 40... Σαραμάγκο. Θα πιάσουμε και αυτό το θέμα, γιατί αρκετά από το Σαραμάγκο έχουν γίνει και ταινίες. Σαραμάγκο την επόμενη εβδομάδα. Ονοείτο. Είναι πολύ ωραίο. Η επόμενη εβδομάδα είναι αφιερωμένη. Το επόμενο τέτοιο είναι Σαραμάγκο. Και έχω σχεδόν τα πάντα από Σαραμάγκο. Και μπορώ να σας τα δώσω και ψηφιακά. Σαραμάγκο. Το Σαραμάγκο είναι συγγραφέας. Αφού. Αυτό πάει. Αυτό ναι. Αυτό θα πιάσουμε πάλι Κυριακή πιο μετά. Το επόμενο παιδιά Σαραμάγκο. Και μετά σιγά θα μου λέτε. Αυτό το κρατάω πάντως για κοσμολογία. Το θέμα είναι πόσοι. Εγώ δεν έχω διαβάσει πάρα πολλά από κοσμολογία, αλλά αυτά που διαβάζει είναι λίγο βαριούτσικα. Αλλά είναι ωραία. Λοιπόν, τι ωραία. Σαραμάγκο, ρε φίλε. Είναι. Έχω ολοκληρώ section αφιερωμένο στο Σαραμάγκο. Επίσης, δεν ξέρω, εχθές καθόμουν και έβλεπα φωτογραφίες και το πόστρα και στο Instagram. Έχω αυτόγραφο από τον Πάολο Κοέλο. Και αυτόγραφο, έχω μια κάρτα. Μου είχε στείλει κάποια στιγμή όταν ήμουν φοιτητής. Είχε ένα site το Coelho, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Στο οποίο έμπαινες, έστελνες ένα μήνυμα στον Πάολο Coelho, οτιδήποτε ήθελες. Και αυτός το διάβαζε αυτό που του στείλες. Και αν ήθελε και γούσταρε, σου στείλνε πίσω μια κάρτα. Μια κάρτα με ό,τι γούσταρε αυτός. Και σε φάση ρε παιδί μου, θυμάμαι φοιτητής τότε, μου είχε στείλει μια κάρτα με το World of Light, μαθητής του φωτός, που ήταν ωραίο βιβλίο, το διάβαζα για πολύ καιρό ρε παιδί μου, μ' άρεσε. Και σκεφτόμουν ότι θα ήταν ενδιαφέρον, γιατί με τον Κοέλο έχουν περάσει τα πάνω μας και τα κάτω μας και δεν μπορώ να πω ότι δεν τον εκτιμούσα πολύ, υπάρχουν πολλές ωραίες ιστορίες που θα μπορούσα να πω. Anyway, αυτά, αλλά ψηθείτε, το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει Σαραμάγκο. Τι είναι ο Σαραμάγκο, Πορτογάλος συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα βιβλία που λατρεύω αφάνταστα. Τα λατρεύω και έχουν γίνει και ταινία, ειδικά το περί τυφλότητος έχει γίνει ταινία. Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Το περί τυφλότητας έχει γίνει πάντως σίγουρα ταινία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Όσοι τα διαβάσετε θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Και τα έχω και σπιντεί αυτά περισσότερα από ό,τι κυριλέ. Λοιπόν, για το επόμενο επεισόδιο μας αυτά. Να είστε standby. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν ενημερώνεστε. Έχω κάτω στην περιγραφή και στο YouTube και στο Twitch τώρα που κάνω το live. Όσοι το βλέπετε στο YouTube θα το δείτε στο YouTube στην περιγραφή κάτω. Τσεκάρετε. Έχω, ξαναλέω, το Facebook, το Instagram, το YouTube κανάλι. Πάντα πριν να κάνω live, εκτός από το χθεσινό, γιατί το χθεσινό το κάνει επίτηδες, δεν είναι κοινοποίησα πουθενά, απλά για να δω πώς θα μπουν, αν το δουν εξέμπαρκα. Βγάζω στο Instagram ενημέρωση ότι μπαίνω για live, στο Facebook ενημέρωση ότι μπαίνω για live. Οπότε ρε παιδί μου, τσεκάρετε το, εγγραφείτε μία, κάντε ένα like, ένα subscribe, οτιδήποτε, βοηθάει πιο πολύ για να ενημερώνεστε. Γιατί μέσα στην εβδομάδα μάλλον ξέμπαρκα. Μάλλον προς Τρίτη το κόβω, βασικά ή Τρίτη ή και αύριο μπορεί, θα μπούμε για βραδινό στριμάκι. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας, ελπίζω να απολαύσετε το σημερινό, ελπίζω να πήρατε ιδέες, το διατά αυτά, αν θέλετε να ευχαριστηθείτε ένα παιχνίδι
Καλά, υπάρχει και το Google, είναι φίλος μας, ψάξτε, δείτε ό,τι θέλετε, αλλά αν θέλετε να πάτε στο επόμενο level, strategy guides, συμφέρει περισσότερο να το αγοράσετε ψηφιακά, γιατί θα πάρετε πολύ περισσότερο πίσω, και όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ποιότητα και σε κέρδος εμπειρίας, γιατί όταν ψάχνεις να βρεις πράγματα είναι πολύ πιο ωραίο να το έχεις στο tablet στο κινητό. Αντώνη CKND, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, συμφέρει, ξαναλέω, πρίμα guides και οτιδήποτε άλλο αν ψάχνετε. Γράψτε strategy guides, σας τα βγάζει σε ό,τι παιχνίδι γουστάρετε. Το πρίμα guides είναι το πιο ενημερωμένο από όλα, γιατί βγάζει για όλα τα παιχνίδια. Ό,τι υπάρχει, υπάρχει και strategy guide εκεί μέσα. Παίζεις, τι θες να παίξεις. Assassin's Creed Valhalla, υπάρχει. Παίζεις Mario Odyssey, υπάρχει. Παίζεις Zelda, υπάρχει. Τα πάντα όλα υπάρχουν. Λίγο πιο νωρίς οι ενημερώσεις θα βοηθούσαν. Θα πάντα ανεβάζω, παιδιά, πάντα ανεβάζω. Η αλήθεια είναι ότι 1 με 2 ώρες πιο νωρίς για να ενημερώνω. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσω να ενημερώνω και καμιά μέρα πιο νωρίς. Απλά σε φάση ότι είδα ότι και να το κάνω δεν έχει και τόσο τεράστια διαφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Μεγαλώνεις σχεδόν. Αυτό που θα ήθελα για αρχή ήταν κάποια στιγμή να καταφέρουμε να πάμε στα 75 άτομα. Όχι τίποτα, γιατί όσοι έχουν κάνει subscribe, τυπικά πάει λίγο χαμένο το subscribe εδώ πέρα. Δηλαδή, καλύτερα να γίνονταν donation στο κανάλι. Γιατί τυπικά δεν με έχει κάνει partner ακόμα το Twitch. Γιατί το μόνο που λείπει είναι ότι δεν έχω σταθερή ροή από 75 άτομα. Όλα τα υπόλοιπα τα πληρούμε, αλλά δεν υπάρχει μια σταθερή ροή τουλάχιστον από 75. Οπότε ό,τι subscription ή bits έχουν πέσει στο κανάλι ή έχουν γίνει δώρο στο Twitch TV τυπικά, γιατί ξέρω ότι πολλά παιδιά από εσάς έχουν μπει. Έχουμε αρκετούς subscriber και ναι, απλά πάνε δώρο εκεί πέρα, και το οποίο είναι λίγο χαζό. Anyway, αυτό και προτείνω όποιος θέλει να κάνει subscribe εδώ καλύτερα. Αν θέλετε κάντε τα donation, έχει donate button από κάτω. Έχω βάλει και ένα τέτοιο, μάλλον θα τα αλλάξω αυτό, γιατί το γραφείο το έφτιαξα. Ευχαριστώ όσους βοηθήσαν, πάντως όσο βοηθήσαν, ειλικρινά. Αλλά ναι, anyway, αυτά από μένα για σας. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ψάξτε το, είναι ωραία τα strategy guides. Ακόμα και αν δεν παίζετε, ακόμα και αν δεν ασχολείστε με το χόμπι του παιχνιδιού, είναι ωραίο addition για τη βιβλιοθήκη κάποιου. Βέβαια, η αλήθεια έχει αρκετά τεχνικά κομμάτια. Αλλά είναι καλή φάση, τσεκάρετε το. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, ελπίζω, εγώ θα προσπαθήσω να ανεβάσω πάντως αρχεία. Ανεβάστε κι εσείς αν θέλετε, να έρθετε να ανταλλάξουμε τα αρχεία μας. Ακούγεται κάποιος αυτό. Ακούγεται κάποιος αυτό. Να ανταλλάξουμε τα online αρχεία μας και να τα πούμε στο επόμενο live. Μέσα στην εβδομάδα λογικά θα κάνω ένα live έτσι για το χαβαλέ. Αυτά από μένα για σας. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, παιδιά. Γεια σας. Yes, I'm in. Ευχαριστώ για την παρέα.